Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φετσπορό. Έχω πει πινοκαψούριδε! Ζουμουσάδε, ζουμουσίτσε και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρε, κάνουν το δοθέ. Πάμε και σήμερα για δύο ώρε ράδιο ψυχοθεραπεία. Πάμε για αντιψυχοπλακωτισμό. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στενοχώρια. Να κάνουμε και σήμερα μία γνή, μία αυθεντική ζουμουσάδα! Αναστασία, έλα μέσα μπλακ. Έλα να πει αυτό που φώναζε πριν. Έλα να το πει. Έλα να ακούσει από μια γλυκιά γυναικεία φωνή. Έλα εδώ. Το πρωί δεν μπορώ αν δεν ακούσω τσατσαρό. Αγάπη μου γλυκιά, ρε, τι γίνεται, ρε, τι έχει γίνει, ρε, παιδιά, τι έχει γίνει. Έχω κορίτσαρους, έχω στην κονσόλα, λέμε. Γεια σου, Αναστασία. Κάτσε να ανεβάσουμε το βιντεάκι. Περίμενε, γιατί πρέπει να είμαστε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media. Μισό λεπτό, ρε, παιδιά. Για καθίστε τώρα, live να πούμε. Ζούμου σου τώρα. Τώρα. Ελάτε στην παρέα μας. Κοπιάστε. Έχουμε και σήμερα ετοιμάσει για σας. Τι έχουμε ετοιμάσει, η εκπομπή, να πούμε επική. Κάνουμε και να το συζητάω. Έχουμε και σήμερα καταπληκτικά δώρα να μοιράσουμε. Δηλαδή, οι τρεις μάγοι που πήγαν στη Φάτνη. Γελάω, φίλε. Δώρα, κάτι λιβάνι, κάτι χρυσό, κάτι σμύρνα. Τι να φτάρε. Πού πάτε, ρε τσικυρικιτζίδες, να πούμε. Και τους οδήγησε, λέει, ένα μεγάλο αστέρι. Ένα μεγάλο αστέρι, δηλαδή, πόσο μεγάλο. Ο Πίσεσβάρ, ο Μάτος, ο Βαρέλα, ο Βιερίνια, πόσο μεγάλο αστέρι. Έλα, ρε, που λένε Πίσεσβάρ. Ρε, τι να το κάνω, ρε, το Βάρ, αφού έχω Πίσεσβάρ. Τι να το κάνω, το Βάρ, όσο καθυστερεί, όσο δεν φέρνουνε το Βάρ, εγώ έχω Πίσεσβάρ. Ελάτε, γιατί έχουμε τρία μαγικά χαρτάκια. Για τον αγώνα ΠΑΟΚ Χέλσεα, το βράδυ της Πέμπτης. Πέραν τούτου, έχουμε και καταπληκτικό τριήμερο στις Θερμές, στο Λουτράκι Αριδαίας. Καταπληκτικά πράγματα, σας λέω. Εκεί να πάρετε το έτερο σας ίμις και να πάτε να κάνετε ένα νερό τάλο τρέλα. Σαν να είναι η τελευταία σας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε, έλα. Στου πόθου τα γαλάζια τα... Ακού, τι σκέφτηκε άλλος. Ατέλειωτο ταξίδι, λέει, πήγαινε, έλα. Δηλαδή, λίμνη ήταν, έτσι. Ατέλειωτο ταξίδι, πήγαινε, χτυπώ. Ρίο αντίριο. Ατέλειωτο ταξίδι, πήγαινε, έλα. Στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Είναι γαλάζια τα νερά. Άσε που ξεκινάει το τραγούδι και λέει «Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις». Δηλαδή, συγγνώμη. Αν έχει λιακάδα έξω, δηλαδή, δε γαμπίβι. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθεις. Να περιμένει αυτή, δηλαδή, να ξανάρθει όταν θα χιονίσει. Θα έρθει, φίλε, μετά από 5 χρόνια. Εδώ κάθε πότε χιονίζει. Ρε πάλι ο μπίπι, μήπως δεν την γουστάρεις. Τι έχεις βάλει όρο για να μιλήσεις, σαν αυτό που λέει. Α, καλά, λέει, εγώ, λέει, θα σε παντρευτώ, λέει, όταν βγει το κουκουέ, λέει, κυβέρνηση. Ή θα σε παντρευτώ, λέει, όταν πάρει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, όφι. Λέμε τώρα. Ελάτε στην παρέα μας. Ανοίξαμε και την πλυμπλικερή. Το μαποτεύτερο, το προσωποβιβλίο. Το Facebook. Ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Για περάστε. Αθλητήριος γράφεται με ελληνικούς χαρακτήρωες. Τι χαρακτήρας είναι αυτός? Παλιοχαρακτήρας. Αυτό τώρα το παλιοχαρακτήρας είναι έπαινος στην κοινωνία που ζούμε ή ελάττωμας. Δηλαδή, η κοπέλα αυτή, συμπαθητικιά. Θεωρώ ότι θάβει του συμπαθητικιά. Καλύτερα να την πει κάτι άλλο. Αυτό, γλυκούλη. Γλυκούλη στη γλυκούλη, μπορεί να το καζάν την πει. Τον άλλο δεν τον ακυρώνει τον άντρα, ρε Αναστασία, όταν λέει τι είναι. Γλυκούλη. Συμπαθέστατο. Συμπαθητική μπορεί να είναι μια θεατρική παράσταση. Πήγα, είδα μια θεατρική παράσταση. Ο άλλο λέει, πώ τον λένε τον διαιτητή, Αλεξέα. Το Αλεξέα δεν είναι λουλούδι. Συγγνώμη. Και που λες, κοπελιά, τι στόλισμα θα έχεις στο γάμο σου? Έχω δύο αζαλές και δύο αλεξές. Κάπως έτσι δεν πάει. Είδαμε πάλι το σουκού. Όρεξη να έχετε. Ρε, το τι είδαμε. Τι είδαμε αυτό το σουκού πάλι. Είδαμε. Ένα πέναλτι καραμπινάτο. Ένα πέναλτι κραυγαλαίο να μην δίνεται υπέρ της ομάδας μας. Προσέξτε τώρα. Δεν υπάρχει πουθενά
Ρε, πουθενά δεν υπάρχει κανονισμός που να λέει ότι όταν είναι πολύ νωρίς το παιχνίδι, δεν δίνεται το παιχνίδι. Δεν κατάλαβα. Λέει. Το λέει πουθενά αυτό. Άμα είναι πολύ νωρίς δεν δίνεται. Δηλαδή τι, πρέπει να ζεσταθούμε πρώτα. Πρέπει, λέει, να μπούμε στο νόημα. Δηλαδή σεχ χωρίς προκαταρτικά αποκλείεται να έχει. Πρέπει να υπάρξουν προκαταρτικά. Μου το εξηγάτε λίγο, γιατί είμαι λίγο αδαΐστρα, είμαι λίγο άμπαλος. Είμαι λίγο ντουγάνι, μπορείτε να με οξυγήσετε. Πώς γίνεται κάθε εβδομάδα. Την προηγούμενη με τον Πανιόνιο 7 μέτρα τον καλύπτουν οι άλλοι, είναι στον Ισθμό της Κορίνθου. Δεν δίνει τον γκολ, δεν αφήνει πεντακάθαρο γκολ του ΑΚΠΟΜ. Το Σάββατο τον βγάζει καροτσάδα, τσαντέλα, μόνο που δεν το κάνουν. Μόνο που δεν το κάνουν. Ο τερματοφύλακάς τους, Σρέντζος, Τρέντζος, πώς τον είναι αυτόν, βγαίνει και τον παίρνει καρότσι το δικόνε μας. Και τον πάει βόλτα. Το Ζαμπά. Τον έχει βγάλει από το Ηράκλειο, τον έχει πάει στα καταπληκτικά και πανέμορφα Χανιά. Και παίζεται, λέει. Άρα, εξ αρχής σου γαμπίμπει την ψυχολογία. Με το που μπαίνεις, σου λέει να ξέρεις, θα ματώσεις εδώ ρε Καριόλη που ήρθες και θέλεις να περάσεις ένα όμορφο απόγευμα. Και βέβαια, με παγωμένη την ψυχολογία, γιατί είναι ακόμα νοπό αυτό που έχει γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με τον... με τα σμπροξήματα της Χάρτινης και με το δικό μου ακυρωθέν γκολ στη Νέα Σμύρνη, έρχεται τώρα από την αρχή να σου πει ο κάθε όπουλος, διότι είναι αυτή, παιδιά, αυτή είναι, δεν γίνεται, είναι σπήρα. Δεν γίνεται, ό,τι υπάρχει σε όπουλος. Ο μόνος που δεν με έχει σφυρίξει μαλαμπίμπιπ, ο μόνος που δεν με έχει καθαρίσει από όπουλος, είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Άντε και ο Μαρινόπουλος, αλλά αυτός δεν πρόλαβε. Τα κλείσε. Και λέω λοιπόν, ξεκινάς με την ψυχολογία από την αρχή στραβωμένη. Κάνει και ένα ακόμα εύκολο λάθος ο Κάνιας. Ρε Κάνιας, βρε αγόρι μου γλυκό. Βρε αγόρι μου γλυκό. Γιατί τέτοια πράγματα δηλαδή, γιατί τέτοια λάθη ρε. Ρε καρδιά μου όμορφη. Είναι ανάγκη. Διώξτε την. Μένει μακριά. Δηλαδή εκεί έξω. Ξέρεις ότι άμα κάνεις λάθος. Τι ανασφάλεια. Σε έχει πιάσει ανασφάλεια τώρα επειδή έχει τον Βέρμπλουμ. Παίξε εκεί την παλίτσα σου να πούμε. Γίνεται λοιπόν το λάθος. Και ο Γιώργος Παπαδόπουλος λέει. Βεβαίως. Ο τραγουδιστής. Και ο Γιώργος Παρισόπουλος. Βεβαίως και ο Παρισόπουλος. Σιρούλα μου, έτσι είναι. Λέω σε όπουλος. Τα φιλιά μου στο καρδάσι μου. Στην Πάτρα, γεια σου αδερφούλη, γεια σου αίμα μου, γεια σου νεκταράκο. Λέω λοιπόν, ξεκινάει έτσι το μάτς, δεν σου δίνει το πέναλτι, γίνεται μετά το λάθος, 1-0. Και πρέπει βέβαια, μετά να βγάλεις αποθέματα. Αυτός δεν είναι ο ΠΑΟΚ των προηγούμενων ετών. Τι θα γινόταν άλλες χρονιές, να σας πω τι θα γινόταν. Το 1-0 θα γινόταν 2-0. Το 1-0 το πολύ που λένε γινόταν 1-1 στη χειρότερη ή μάλλον στην καλύτερη και αυτό ήταν. Το πολύ πολύ υπήρχε περίπτωση να φάμε και ένα δεύτερο. Ο ΠΑΟΚ προηγούμενων ετών. Αυτός εδώ ο ΠΑΟΚ είναι φτιαγμένος από πολύ δυνατό μέταλλο. Αρνείται να χάσει, θα κερδίζει και τα κοράκια και τα μαυροκοράκια. Θα κερδίζει και τις νεκροφόρες, τις μαυροφορεμένες. Να το ξέρετε. Αυτό θα γίνει. Και μετά βρίσκουμε αποθέματα. Με έναν καταπληκτικό Μπίσεσβαρ, την έχω εκπεφρασμένη την καψούρα μου στο συγκεκριμένο παλικάρι. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Υπάρχουν και σε εμάς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα συμπάθειες και αντιπάθειες. Όχι επειδή μας το έχει πει κάποιος ή επειδή παίζουμε τίποτα παιχνίδια. Τον γουστάρω σαν φυσιογνωμία ρε παιδί μου, σαν κοψιά. Σαν οτροπία, σαν σκεπτικό. Είναι μπόχο το άτομο που λένε. Φαίνεται ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι άλλο στυλ. Και παικτάρα. Άσε που το Σάββατο μπαίνει μέσα η ομάδα και βλέπω τι. Πέρα από την περτικαλή φανέλα που κάποιοι πήγαν να την ειρωνευτούν, τι χρώμα είναι αυτό λέει. Και σαν τον Baywatch και σαν τους κόνους της τροχέας στον περιφερειακό και σαν τα γυλαίκα.
Εκεί φαίνεται η άγνοια για το τι σήμαινε το πορτοκαλί τη δεκαετία του 80. Εγώ θα βάλω και το 90 για τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Όποιος δεν γνωρίζει τι ήταν το πορτοκαλί και τι αντιπροσώπευε, φορεμένο ανάποδα από συγκεκριμένα παιδιά που έδωσαν μέχρι και τη ζωή τους για την ομάδα, είναι άσχετος. Πριν ηρωνευτείς λοιπόν, εσύ που δεν ξέρεις, γιατί μπήκαν διάφοροι, κλασικά, τύποι που ξυπνούν και κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ. Τι φανέλα είναι αυτή και τέτοια, να ηρωνευτούν. Επιλέχθηκε τυχαία, λέτε, αυτό το συγκεκριμένο κιόλας πορτοκαλί. Δεν βάλαμε κανένα κόκκινο. Το πορτοκαλί αυτό είναι συνυφασμένο λοιπόν με τις πιο δυνατές και με τις πιο δύσκολες συνδεσμιακά μέρες, αλλά και δύσκολες μέρες για την ομάδα. Σε χρόνια που δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα, σε χρόνια που ο κόσμος κράτησε την ομάδα από το αίμα του, από αυτό που στερήθηκε ο ίδιος, από το υστέρημά του. Άρα λοιπόν, λίγα λόγια για το πορτοκαλί. Λέω εγώ που είμαι 47, αν εσύ είσαι 16 και δεν το καταλαβαίνεις και δεν σ' αρέσει, οκ, σήκε με καντάρ. Ξαναγυρίζω λοιπόν στα του παιχνιδιού, αφού σας πω ότι κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια για ΠΑΟΚ Τσέλσι. Την Πέμπτη το βράδυ θα γίνει το αδιαχώρητο, ο ναός που ζει, όπως καταλαβαίνετε, υπό αυτή τη μορφή τα τελευταία του, ζει τις τελευταίες μεγάλες στιγμές. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα σε αυτό το συγκεκριμένο ιερό χώρο, έτσι όπως είναι, με την τωρινή, με την παρούσα μορφή, να δούμε τέτοια μάτς. Λίγα απομένουν. Πέμπτη η Τσέλσι, Κυριακή η Κλέφτρα, η Χάρτινη. Αυτοί που οι παίκτες χασκογελούσαν μέσα στα αποδυτήρια και κάνανε χαβαλέ μεταξύ τους, λέγανε ανέκδοτα και πίνανε καφέδες και δεν βγήκαν επειδή τρομοκρατήθηκαν. Δεμέκ. Και πήραν ένα κύβδηλο, ένα ψεύτικο, ένα κλεμμένο, ένα χάρτινο πρωτάθλημα. Να κάνουμε. Δηλαδή θα πούμε άλλα από την πραγματικότητα, την αλήθεια θα πούμε. Μετά λοιπόν, πέρα από τα 3 εισιτήρια, ΠΑΟΚ Τσέλσι, κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές. Αύριο θα δώσουμε τσιτσί, κρεατάκια και μεθαύριο, τα κρέατα ενός μήνα. Ένα τριήμερο λοιπόν, τα εισιτήρια ως εξής σήμερα. Τα 2 εισιτήρια μέσα από τον Μπλιμπλίκι, μέσα από την Μπλιμπλικερή, μέσα από το Μαραφέτη, γράφεται FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μέσα από το τηλέφωνο 2310-287-888 θα βγάλουμε και ένα εισιτήριο μέσα από τις γραμμές που θα βγαίνουν αέρα. Μην ανησυχείς Αναστασία μου, εδώ θα είμαστε, όλα καλά, όλα καλά, δεν θέλω να μου αγώνεσαι, δεν θέλω να μου αγώνεσαι. Την ίδια ώρα λοιπόν, την ίδια ώρα, άνε και ο Μανολόπουλος λέει δεν έχει αδικήσει. Έπιασα τα σε όπουλος, σωστό. Αδερφέ μου. Την ίδια ώρα λοιπόν που πάλι γίνονται έσχοι, που μου έχει αρνηθεί ένα εξόφθαλμο πέναλτι, θα το έβλεπε και το μάτι της κουζίνας, ρε μπαλιομπιμπίδες, και το μάτι της κουζίνας θα το έβλεπε το πέναλτι, και το ματάκι της πόρτας, της εξώπορτας, θα έβλεπε αυτό το πέναλτι, και το μάτι που κρεμάμε στα μωρά, να πούμε, στη φόρμα τους για να μην τα ματιάσουν, ακόμα και αυτό το μάτι θα έδινε αυτό το πέναλτι. Άρα μου δείχνεις ξεκάθαρα ότι θέλεις να μου χαντακώσεις την ψυχολογία, ότι θέλεις να με αφήσεις πίσω, ότι θέλεις να πάω με τη Χάρτινη έχοντας ένα στραβοπάτημα, μια ισοπαλία, μια ήττα με τον Όφη. Παρεπιπτόντως, δεν ξέρω αν είδατε, πού είναι αυτοί που λέγανε ότι περίπατο θα περάσεις και ο Όφη φιλικό σωματείο, σύννεφο η κλωτσιά. Σύννεφο η κλωτσιά! Είδατε εσείς καμία φιλική αντιμετώπιση? Είδατε κανένα φιλικό? Αν θέλετε να δείτε φιλική αντιμετώπιση, δείτε λίγο πώς αντιμετώπισαν οι παίκτες του Πανιωνίου τους παίκτες της ΑΕΚ στο ΆΚΑ, που τους βγάλαν και ντροπιαστικό πανό. Την προηγούμενη εβδομάδα σκύλιασε ο Πανιώνιος με εμάς. Το Σάββατο με την ΑΕΚ, παιδιά, ήταν ένα ωραίο απόγευμα. Ένα ωραίο απόγευμα.
Ξαναγυρίζω στο όφι λοιπόν. Μόνο και μόνο η φάση του γκολ του Μπίσεσβαρ αρκεί να καταλάβετε αυτό που λέω. Πώς δεν τους πάει τους αστραγάλους. Δηλαδή ο αμυντικός την ώρα που σουτάρει και σκοράρει ο Ντιέγκο πέφτει να τους πάσει τα πόδια. Και μέσα στον αγωνιστικό χώρο σκληρά μαρκαρίσματα και κλωτσιά σύννεφο. Απλά το παραμυθάκι που παίζει όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ότι καλά αυτό είναι διπλό από εδώ μέχρι την Ουαγκαντούγκου, μέχρι το Νέο Δελχή. Μέχρι το εσκί σε χείρα αφιών Καραχισάρκιου Τάχιας, η νοριακή γραμμή, βιβλίο ιστορίας 1989. Και μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Μετά από 34 χρόνια, θυμάστε τι είχε γίνει 34 χρόνια. Στέφθηκε πρωταθλήτρια η ομάδα. Τότε ήταν η τελευταία φορά που ξεκίνησε με 3-3 σε... Στους τρεις πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος έχει να συμβεί αυτό 34 ολόκληρα χρόνια όταν ο Βάλτερ Σκότσικ με τη χωρίστρα στη μέση και αυτό περίεργο μαλλί ξεκίνησε την ξέφρενη πορεία που στο τέλος της βρήκε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή Ελλάδος. 34 χρόνια. Άλλη μία απορία έχω. Πόσα μέτρα πρέπει να μην καλύπτει ο παίχτης, γιατί στο αντίστοιχο μάτς το Καραϊσκάκης την προηγούμενη εβδομάδα καλύπτει 3-4 μέτρα τον παίχτη των ΑΚΠΟΜ φρουτ άκυρο. Εχθές το Καραϊσκάκης τα ίδια. Τον καλύπτει 3-4 μέτρα τον παίχτη του Αστέρα Τρίπολης δυο φορές φρουτ. Η ειρωνία ποια είναι? Ότι βγήκε ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον βάλαν και αυτόν. Και βγαίνει λοιπόν ο προπονητής του Γαβρού και λέει: παρά λέει τη διαιτησία, ο Δε Βαγγέλης μπούκαρε μέσα. Δεύτερη φορά που μπουκάρει. Αυτός είναι που απαγορεύεται να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Θα υπάρξουν τίποτα ανακοινώσεις πάλι? Καλά το έβαλε ο Κολομπάμπο στον τοίχο. Πώς μπουκάρει μέσα? Και τι τους λέει, τι άλλο θέλανε, ας πούμε. Έκοψαν δύο φορές τον Αστέρα Τρίπολης με ανύπαρκτα offside για να μην βάλει γκολ ο Αστέρας. Και βέβαια σπρόξιμο στο τέλος μπορεί και να βάλει ένα γκολ όπως έβαλε ο Γαβρός. Και συνεχίζονται τα έσχη. Και ο κόσμος τρελαίνεται και έχει καταλάβει ότι μόνο αν κερδίζουμε και τα κοράκια θα μου πεις είναι ζωή αυτή. Έτσι ρε. Έτσι έχουμε μάθει και έτσι θα μάθουμε. Έτσι θα πάει μέχρι τέλους, να το ξέρετε. Θα κερδίζω και αυτούς. Δεν θα τους αφήνω να με πειράξουν. Κάνει λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στα του μάτς του Σαββάτου, κάνει ένα συγκλονιστικό παιχνίδι ο Ντέγκο Μπίσεσβαρ. Εννοείται ότι θα τον φωνάξουν να τον ανεώσουν. Ο 30χρονος που μπορεί να μένει έξω, αλλά όταν μπαίνει δίνει την ψυχή του. Γι' αυτό τον γουστάρω. Γιατί δεν το έπαιξε ποτέ βεντέτα, δεν το έπαιξε ποτέ η φίρμα να στραβομουτσουνιάσει. Και όταν μπαίνει δίνει την ψυχή του. Προχθές τον περνάει τον αμυντικό πριν τον γκολ σαν να μην υπάρχει. Σαν τον Patrick Swayze που περνάει μέσα από την πόρτα για να μπαλαμουτιάσει. Πώς τη λέγανε αυτή του Bruce Willis την κοντομάλα στον Ghost? Δηλαδή τον περνάει σαν να μην υπάρχει. Σαν να μην υπάρχει τον περνάει τον παίχτη. Και γυρίζει εκεί όλη η ψυχολογία μετά. Demi Moore, τη θυμήθηκα. Η Demi Moore. Έτσι τον περνάει. Όπως περνούσε ο Patrick Swayze σαν φάντασμα μέσα από τις πόρτες. Τον περνάει από μέσα του. Ο Μπίσεσβαρ. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν είναι φέτες η κοιλιά του. Δεν με ενδιαφέρει αν δεν είναι ο άκρος αθλητικός. Αν δεν έχει six pack. Ξέρει καντάρια μπάλας. Και βρίσκει τον τρόπο. Με αυτό το μικρό ξεπέταγμα που έχει να τον αφήσει τον άλλο σαν σταματημένος. Δεν με ενδιαφέρει που δεν είναι κατοστάρης να κάνει τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Δεν με απασχολεί καθόλου. Της μιλάει της ρουφιάνας. Είναι γητευτής. Την πιάνει, τη χαϊδολογάει, τη θοπεύει, της λέει λογάκια της μπάλας. Και αυτή, επειδή της κάνει όλα τα χατήρια και δεν την κλωτσοπατινάει, δεν τη διώχνει από πάνω του, δεν της φέρεται άσχημα, του κάνει όλα τα χατήρια, τη σαγηνεύει.
Έρχεται και σκύβει μπροστά του και του λέει: Άρχοντά μου, εσύ ό,τι θέλεις. Σου δίνομαι, σου παραδίνομαι ολοκληρωτικά. Και ο Μπίσε, επειδή ξέρει πώς να συμπεριφερθεί, έχει για αυτήν ένα χάδι. Έχει για αυτήν ένα άγγιγμα μαγικό. Δεν είναι γιούρια τη ρίχνουν να πούμε στο διπλανό οικόπεδο. Ή άιντε κάνε μια καμινάδα. Οι καμινάδες είναι για τον Άγιο Βασίλη τα Χριστούγεννα. Και έτσι λοιπόν του το ανταποδίδει που δεν την ταλαιπωρεί. Γιατί έχει, πολλούς έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα που την ταλαιπωρούν τη στρογγυλή θεά. Είναι γυναίκα και είναι και αυτή θεά. Και ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ είναι ο απόλυτος γητευτής. Ξέρει τι πρέπει να κάνει, που πρέπει να τη στείλει. Της μιλάει και αυτή τον ακούει. Εγώ δεν θα σταματήσω να εκφράζω το θαυμασμό μου και την αγάπη μου για αυτό τον παίκτη. Φυσικά εδώ πρέπει να μείνει. Κάπου είδα ότι δεν ήταν, λέει, στους 3-4 που θα ανανέωναν. Τι λέτε ρε παιδιά. Από εκεί ξεκινάς. Έχουμε τέτοιο παίκτη για τον άξονα όταν θα λείψει ο Πέλκας ή για αριστερά όταν θα επιλέγει αριστερά να παίξει αυτός. Και όχι ο Καντουρί, ξέρω εγώ, ή ο Άρντα. Αυτούς όχι απλά τους αφήνεις να αιωρούνται. Και βλέπεις πόσο πολύ γουστάρει να είναι εδώ. Πόσο καψούρα έχει με την πόλη και την ομάδα. Τέλος. Και μπαίνει η ομάδα μέσα και βλέπω για πρώτη φορά από τότε που ήρθε με κοντό μανίκι. Δεν μπορεί να είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι αυτός, είναι σωσίας, δεν γίνεται. Αποκλείεται να είναι αυτός. Κι όμως, η πρώτη του εμφάνιση χωρίς το ισοθερμικό από μέσα. Το μακριμάνικο. Και άφησε τα χέρια του ελεύθερα, γιατί είχε ένα θέμα, λέει, με τα χέρια. Επίσης, πάρα πολύ καλός ο Ζαμπά. Πετυχαίνει γκολάρα, έχει ταχύτητα, έχει έκρηξη. Και ο Καρέλης θα μπει σιγά σιγά. Δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, αλλά ήταν μέσα, πάλεψε, έτρεξε. Με λίγα λόγια, δεν φάνηκε το κενό του Πρίγιοβιτς από τη συνολική προσπάθεια της ομάδας. Στα άσχημα, επειδή έχουμε μάθει να τα λέμε όλα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλέξανδρε Πασχαλάκη, εδώ μέσα από την εκπομπή σε έχουμε εκθιάσει αμέτρητες φορές. Σε έχουμε επενέσει ατελείωτες φορές. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές λέξεις και κουβέντες στον αέρα της εκπομπής. Εμείς, σαν εκπομπή, για τα προσόντα σου, για την ωραία τρέλα σου, για την άγνοια κινδύνου όταν βγαίνεις, για την εκρηκτικότητά σου πάνω στη γραμμή, για τα ριφλέξ σου, για τις εκπληκτικές σου εμφανίσεις. Φυσικά και ήμασταν μαζί σου στο λάθος που έκανες. Στο μοιραίο και πάρα πολύ σοβαρό λάθος στο μάτς με την Μπενφίκα. Σταθήκαμε δίπλα σου. Ασχολήσου με τα του ποδοσφαίρου, με την μπάλα. Μη γυρίζεις να ανοίγεις διάλογο με την κερκίδα. Σήμερα ήρθε η ώρα να ακούσεις παρατήρηση και κριτική. Ό,τι και να σου πει η κερκίδα, η κερκίδα έχει αυτό το σκοπό. Να σε εκνευρίσει, να σε αποσυντονίσει, να σου πάρει το μυαλό μέσα από το παιχνίδι. Ό,τι και να σου λένε. Δεν έχεις σε τίποτα να γυρίσεις. Καμία δουλειά δεν έχεις να γυρίσεις και να πεις αυτά που είπες. Λάθος σου. Το κατάλαβες σύντομα. Αμέσως ζήτησε συγγνώμη προς τιμήν σου. Δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Αλέξανδρες, το λέμε με αγάπη. Θα υπάρξουν πολλοί ακόμα που θα θελήσουν να σε εκνευρίσουν, που θα σου πούν οτιδήποτε. Και για συγγενικά πρόσωπα, αυτό γίνεται σε όλα τα γήπεδα. Θα είχαμε κάθε φορά μανούρα. Κάθε φορά, άμα γυρίσεις να ανοίξεις διάλογο με την κερκίδα. Και μάλιστα σε μια έδρα που ο κόσμος φιλοξένησε με τον πιο ωραίο τρόπο. Οι Κρήτες και οι κριτικοί. Δεν έχεις λοιπόν καμία δουλειά να γυρίσεις και να κάνεις ό,τι έκανες. Λάθος σου. Τελευταία φορά, φίλε. Μην το χάσεις. Όπως βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και είσαι βασικός τερματοφύλακας και συνέχεια φωνάζουμε ότι πρέπει να κληθείς στην εθνική και ότι λέμε, όταν λέμε ότι είσαι τερματοφύλακας, βρήκαμε τερματοφυλακάρα για πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ εύκολο να το χάσεις. Πρόσεξε. Πρόσεξε το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Η τρέλα σου να είναι μόνο μέσα στο παιχνίδι. Όχι έξω από αυτό. Γιατί αμέσως πάτησαν οι άλλοι. Είδες ο Γαύρος, ανακοίνωση. Αυτό λέει, δεν προκαλεί βία και τέτοια. Μας περιμένουν στη γωνία. Μην τους δίνετε καμία αφορμή, ρε παιδιά. Άκουσε τι σου λέμε. Άκουσε τι σου λέει κάποιος που είναι και μεγαλύτερος, που είναι και πατέρας στο τέλος, θέλω να το πω έτσι. Σαν να μιλάω σε ένα μικρότερο αδερφό.
Μην ανοίγεις διάλογο, μην μπαίνεις στο τρυπάκι, μην τους δίνετε ευκαιρίες να σας αποσυντονίσουν. Θα προκληθείτε όχι μόνο μία φορά, κι άλλη και ξανά και πάλι. Από όλους αυτούς που δεν μας θέλουν πρωταθλητές, από όλους αυτούς που μας θέλουν αποσυντονισμένους, εκνευρισμένους, να χάνουμε την υπομονή μας, να βγαίνουμε έξω από τα ρούχα μας, έξω από τα όρια μας. Μην πέφτετε σε αυτό το τρυπάκι. Αλέξανδρε, τελευταία φορά. Τελευταία. Αυτά. Τελείωσε η ΔΕΘ, επιτέλους, τελειώσαν και οι υποσχέσεις. Ήρθε και ο άλλος, ήρθε ο προηγούμενος την αρχή της εβδομάδας, ήρθε και ο άλλος. Όλοι τάξανε, είπανε, περιμένουμε πράξεις. Από λόγια χορτάσαμε. Και το γήπεδο το φτιάχνουμε μόνοι μας. Το φτιάχνει ο Ιβάν, ο Ιωάννης Αβίδης το φτιάχνει το γήπεδο. Αυτός θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Δεν μας χαρίζει κανένας ούτε 22 εκατομμύρια από την περιφέρεια Αττικής, όπως θα γίνει στην ΑΕΚ. Ούτε δάνεια που πήρε ο Δήμος Βοτανικού για να κάνει γήπεδο στον Παναθηναϊκό. Ούτε μας έσωσε κανένας κατηγορία. Μπήκαμε σε τίποτα άρθρα να πούμε ή έγιναν τα έσκη που έγιναν με τον Παναθηναϊκό για να μην πέσει τη Β' Εθνική. Ούτε του φτιάξανε του ΠΑΟΚ γήπεδο όπως φτιάξανε στον Γαύρο. Ούτε του χαρίστηκαν και εκεί χρέη. Για ένα οικόπεδο που γίνεται η Λαϊκή της Τετάρτης. Και αράζουν οι καντίνες, χάλασαν τον τόπο και την κοινωνία. Δεν πειράζει, ξύδι. Ξύδι. Αυτά, θα πάμε σε διάλειμμα. Ξαναλέω, ΠΑΟΚ Τσέλσι, τρία μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε σήμερα για τον αγώνα της Πέμπτης και ένα τριήμερο στις Θερμές, καταπληκτικό. Να πάρετε το έτερο νήμιση, να πάτε σε ένα υπέροχο περιβάλλον. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Έλα με αχπαστό! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μετράμε αντίστροφα πλέον. Φυσικά συζητάμε για αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, αλλά μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης, αν και το μυαλό όλων είναι στους τρομοκρατημένους, σε αυτούς που δεν βγήκαν ποτέ να παίξουν και που πήραν ένα χάρτινο, ένα ψεύτικο πρωτάθλημα. Πρώτα όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παρέα του Eden Hazard. Πάμε γραμμές κατευθείαν. Υπενθυμίζουμε ότι κληρώνουμε σήμερα τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τσέλσι την Πέμπτη το βράδυ. Europa League. Ματσάρα θα έχουμε και εδώ. Pre-game, υπέροχα πράγματα. Τη βόλτα μας θα κάνουμε παντού πάνω στον κόσμο. Ετοιμαστείτε, είναι βραδιά γιορτής για τον ΠΑΟΚ. Και βέβαια, πέρα από τα τρία μαγικά χαρτάκια, δύο θα κληρώσουμε μέσα από το μπλιμπλίκι, μέσα από το FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Ένα θα δώσουμε μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές. Και τριήμερος Θερμές να πάτε για Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ. Για τον Ατάλο, για τέλος πάντων! Τι, τέλος πάντων, τέλος πάντων, τι, τέλος πάντων! Τέλος πάντων, σοπάρε, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε γραμμές, περιμένετε! Γεια σας, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα, να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα, θα σας πω μόλις καταλάβω ποιος είναι, ναι! Αυτός, καλημέρα! Καλημέρα! Τι γίνεται? Καλώς το παιδί, α, γουρλής, εντάξει. Γουρλής, παλιός και γουρλής. Για πες! Εγώ, από Ξάνθη. Έλα ρε Θανάση, σε κατάλαβα ρε δικηγόρε. Τι από Ξάνθη. Να σου πω λίγο, γι' αυτό έχει κρύο σήμερα. Γι' αυτό έχει κρύο. Τι κρύο ρε, εδώ έχουμε σκάσει να πούμε. Στο τούντιο με αρκοντήσιο είμαστε. Με αρκοντήσιο. Εκεί έχει ψυχρά. Έχει ψυχρά. Εδώ έχουν ψυχρούλα, ναι. Έτσι, σκεπάσου πουλάκι, λέω μην κρυώσεις. Εγώ κάνω σε αυτές σήμερα. Μάνα, okay. Αποφάσισα να κάνω, λέει, τατουάζ. Ένα μανίκι. Και δεν κάνεις πουλάκι μου μία ζακέτα για να μην κρυώνεις το χειμώνα. Κλασική μάνα. Για πες λοιπόν, δικηγόρε. What is being played, τι παίζει? Τι να παίζει, τίποτα, εδώ τα ίδια στη δουλειά, πως θα ξέρεις. Βάλουμε συγκλήρωση για το τρίμερο στις Θερμές. Πάρα πολύ ωραία. Θύμισε μου λίγο τα τρία τελευταία ψοφία. Ψοφία 2.61. 2.61, τον πήπιο και ψόφισε. Έγινε δικηγόρε. Έθελξες σήμερα, έθελξες. Είναι από αυτά τα τηλεφωνήματα, αυτά λατρεύω εγώ. Εντάξει, έτσι πήρα, μια καλημέρα. Αυτούς λατρεύω, έτσι. Που παίρνουν μόνο έτσι για την καλημέρα. Τι να γίνει, πώς τα βλέπεις, πώς θα τα βλέπω. Αυτά, μωρέ. Αυτά, φίλε, τα γουστάρω, κάργα αυτά τα τηλεφωνήματα, να ξέρεις. Πεθαίνω, ψοφάω. Όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να βρεθούμε κιόλας για κανένα καφέ στην εκπομπή. Είμαι παντρεμένος και ετεροφιλόφιλος. Όπως έλεγε ένας φίλος. Εντάξει, όλα έτσι ξεκινά, να ξέρεις. Αγόρι μου, όποτε θέλεις, όποτε θες. Όποτε θες, Θανάση μου, όποτε θες.
Να σε καλά, δικηγόρε μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Έτσι, έχω ένα φίλο που λέει, μόλις φίλε, να πούμε να πούμε, τι, α, παιδιά, είμαι παντρεμένος και ετεροφίλο, δεν είναι, κάτσε ρε φίλε, δεν είπαμε να γαμπίμπι. Ναι, γεια σας. Καλά ρε Κωστάκη, καλή βδομάδα. Καλό στο πλυντήριο. Καλή βδομάδα, αγόρι μου. Εδώ υποκράτειο, κύριε και κύριοι. Ναι. Για πες. Ωραία, τώρα είμαι κάτω από σένα, είμαι, θα έρθω σε λίγο. Κάτω από μένα. Κάτω από σένα, τρέχω για δουλειές. Να πούμε χρόνια πολλά, σήμερα είναι γιορτή πάλι, της εορταζόμενος. Τι έχει σήμερα? Σήμερα είναι... Α, Σοφίας, αγάπη, αγάπης, πίστεως, ναι, ελπίδας, ναι, ναι, είσαι ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα μας που λέμε το ΕΚΟ. Μάλιστα. Α, μπράβο. Μπράβο. Ωραία, έχει αρκετό λαουτζικό, έτσι, και η Σοφία έχει πολύ και η αγάπη. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω και βέβαια. Πίστη και αγάπη και... Βέβαια. Εντάξει, τώρα καμία πίστη πούμε... που τη λένε πίστη, δεν έχω γνωρίσει καμία που τη λένε πίστη. Να στην αλλάξει την πίστη καμία κοπέλα μπορεί. Δηλαδή σου βγάλει την πίστη. Αλλά... Θεοπίστη υπάρχουν. Θεοπίστη βεβαίως υπάρχει. Θεοπίστη. Παοκπίστη επίσης. Ναι. Λοιπόν, μαζεύτηκαν πολλά πάλι. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Να τα πούμε όλα. Μπορούμε. Ναι. Εγώ βλέπω αυτό που είπες Κώστα, ότι όλοι μας αντιμετωπίζουν πολύ δυνατά, πολύ σκληρά. Καλά κάνουν. Αλλά να πάρει παράδειγμα τον Αστέρα Τρίπολης που μας πατώσαν με τα πόδια τους από πάνω. Τι έκαναν με τον Ολυμπιακό. Ναι, και επίσης δεν είδα τον Παντελίδη μετά να βγαίνει από τα ρούχα του ο κύριος Σάβας Παντελίδης. Μπράβο. Να βγαίνει και μετά και να σκίζει τα ημάτια του. Ναι. Για την αδικία εις βάρος του. Δεν είδα τίποτα. Λοιπόν, χάνουν τη λαλιά τους όλοι κάτω. Χάνουν τη λαλιά τους ρε Κώστα. Κάποια φαρυγγίτιδα είναι αυτή. Σε είπα φοβούνται. Ας έχουν 3-3 για αυτή. Δεν έχει σημασία. Ξέρουν τι τους περιμένει Κωστάκη. Λοιπόν, ένα άλλο μετά. Και ο Πασχαλάκης αυτό που έκανε ήταν λάθος. Το είπαμε. Ήταν και λάθος. Προχωράμε. Ναι, δεν χρειάζεται να τον από εδώ και πέρα. Ναι, κατάλαβε και ο ίδιος ότι έκανε μαλαμπίμπι. Θα το σκέφτε. Γιατί ζήτησε και συγγνώμη. Δεν είναι. Συγγνώμη. Κάτι άλλοι δεν ζήτησαν συγγνώμη. Κάτι μοιραλάδες. Α, καλά. Περίμενε, ναι, τώρα. Περίμενε μεθαύριο το απόγευμα. Κωστάκη, ναι. Αν είσαι τώρα εσύ ο Κολίνα και κάνεις μάθημα σε 100 νέους διαιτητές που ξέρουν τα σχετικά. Είναι οι διαιτητές του Κολίνα αυτοί όλοι. Ναι, αυτό τι είναι ρε παιδιά. Τι θα σε πούνε, offside, παίζουμε. Και ο επόπτης δίπλα, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Λέει μετά εκνευρίσκει η ομάδα. Δεν θα εκνευρίσει, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις γιατί δεν φέρνουν το VAR, Κώστα. Που το ζητάει από πρόπερση το ζητάει ο ΠΑΟ. Και μάλιστα ο Σαββίδης είπε να το πληρώσω εγώ, καταλαβαίνεις. Ο καθαρός ουρανός, φίλε, δεν τις φοβάται τις αστραπές. Φέρτε το ρε. Φέρτε το ρε, παλιομπίμιδες. Παλιοποιώτες που λέγει ένας φίλος μου. Ρε παλιοποιότητες, Βαγγέλα και Μπαρμπασάμα. Ρε θαμόνες της Μικόνου. Ναι, ρε θαμόνες της Μικόνου. Γιατί δεν γουστάρετε το VAR, δεν γουστάρετε το VAR. Γιατί δεν ξεφτυλιστεί, δεν κατάλαβες. Μα τι, να σου πω κάτι. Αν το ξαναδεί αυτό το πράγμα τώρα, τον goal του ΑΚΠΟΜ στη Νέα Σμύρνη. Ή τα δύο offside που κόβει θέση, ειδικά το ένα είναι φιλέ κραυγαλαίο. Είναι στο ρυθμό της Κορίνθου αυτή την καλύπτει. Είναι δηλαδή, είναι για να τρέχει. Τι θα κάνουν. Ή τις βουτιές του Μάνταλου. Τις βουτιές του Μάνταλου. Ποιος θα το ξαναδεί φίλε και δεν θα πει. Ότι τι γίνεται ρε παιδιά εδώ. Το επιθετικό φάουλ το σφίριξε πέναλτι. Το Μάντολ, υπόψη. Το επιθετικό φάουλ και κίτρινη το θέατρο το σφίριξε πέναλτι. Φυσικά. Κωστάκη, 4.76 και ανεβαίνω. Άντε αγοράκι μου. Άντε. Έρχομαι. Σε περιμένω. Άντε καλημέρα. Φιλιά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το είναι. Καλώς το είναι. Όταν λες το παιδί τρελαίνομαι. Βέβαια τι δεν είσαι. Για να ακούσει αυτήν την εκπομπή, σε παιδί, έτσι κι αλλιώς. Εγώ, αγαπητέ μου φίλε και τους υπολείπους, δεν δέχομαι τη συγγνώμη του Πασχαλάκη. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Δεν πρέπει να τον σταυρώσουμε. Ναι. Έκανε λάθος, το κατάλαβε, του κάναμε την παρατήρηση, την κριτική. Μην κάνουμε ανθρωποφαγία. Αν μπορείς να του βάλει ένα ωραίο πρόστιμο. Ναι. Πάμε και στον μεγάλο Βραζιλιάνο ντομάτος. Συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να προσέξει. Το χέρι του όταν περνάει, να το προσέξει. Ναι, ναι, ναι. Πάλι καλά που έβγαλε κίτρινη κάρτα και την άλλη που έκανε το σπρώξιμο, θα είχαμε αποβολή. Και αυτό να πρέπει να τον βάλει και να τον καθίσει, να του πει ορισμένα φωνήεντα. Σύνελθε, η ομάδα σε έχει ανάγκη. Βέβαια. Καθοριστικό. Και προχθές πετυχαίνει ένα γκολ σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ακριβώς. Οργώνει όλη τη δεξιά πλευρά. Τι να πούμε τώρα, υπερπολίτιμος. Και πάμε τώρα στα χθεσινό βραδινά. Ναι. Ήρθε η ώρα του κυρίου Βαρούχα, το κύριος σε παρένθεση θα το βάλουμε,
γυρίζει και λέει, όντως το, από το άκαλε φαινόταν ότι ήταν πέναλτι. Καλά, φυσικά, τους τα λέει, φίλε. Δεν χαρίζει ρε ο Ρουμάνος. Ναι. Κάθε φορά τους σφυροκοπάει και το λένε γραφικό. Εκεί θα σας τα λέει. Την αλήθεια πάει, λέει. Περίμενε ναι. Και πάει στο, στο θέμα του Πασχαλάκη και πετάγεται ο Αμπότ ναι. Από το δίδυμο από ό,τι εγώ θέλω. Ναι. Και λέει, δεν ξέρω ποιος είναι ποιος όμως. Άκου εσύ τώρα. Ναι. Και γύρω, λέει, είναι λες, θέμα λέει, αθλητικού εισαγγελία. Ναι. Δεν μας είπες όπως είπε και ο φίλος από το ο Κώστας από το πιτήριο, το Μυρδαλάς, δεν το φωνάξατε. Όχι βέβαια δεν το φωνάξανε. Επίσης να μας πούνε ο Μαρινάκης πώς μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται τους διαιτητές. Και πάω στο άλλο θέμα Κώστα. Απορώ ποιοι διοργανώνουν τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος. Πώς λέγανε αυτή την κατηγορία? Η Super League. Super League. Για τον αγωνιστικό χώρο λες το Ηράκλειο. Ακριβώς. Είναι επικίνδυνη η αγωνιστική χώρη. Τραγικό. Πατάτα φυτεύεις. Μια χαρά. Όχι μόνο. Αυτό θα δεις και με πέρασε μέσα και οργώσανε και να βάλουν καλά πόδια. Έχει suspense που θα πάει η μπάλα. Δεν κυλάει. Κάνει τα πηδηματάκια της. Είναι σαν του ράκπι λοιπόν, την μπάλα. Προς την προς τους συνδέσμους θύρα 4, μηχανιώνα κτλ. Κτλ. Παιδιά, βγάλετε το Σαββατοκύριακο το επόμενο που έχει φωτοτυπία, μπιστόλια, αν τα μοιράζετε στις θύρες και να τα σηκώσουμε όλοι όταν θα βγει αυτή η ομάδα που δήθεν πήρε πρωτάθλημα τα 17-18. Έγινε. Ένα μισόλι φωτοτυπία θα ήταν πάρα πολύ καλά. 4-16. Σε βαλέντε. Γεια σου Γιωργάρα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Μπαίνετε στην κλήρωση για 3 μαγικά χαρτάκια. Είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε σήμερα. Μετά, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αντίο Ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση, Μπεάτα Σιμακοπούλου στο ρόλο του μικρού Λούστρου Βασιλάκη Καήλας. Τέλος. Ό,τι δώσω τώρα μέχρι τις 10. Μετά δεν έχω ούτε σε φωτοτυπία, ούτε δείγμα. Τα 3 τελευταία μαγικά χαρτάκια. Ένα με τη τηλεφωνούμπεν, τη συσκευή του Graham Bell και 2 μέσα από τη Χεσεμεσχέρα. Και δίνουμε και το τριήμερο στις θερμές. Για Σουλουμουτρούχουμ και Καραπιπερίμ. Για τον Ατάλο. Εκεί που πηγαίνετε, καταλαβαίνετε, δεν σας στέλνουμε για να παίξετε σουμπούτεο, ούτε τσαντάλινα μανταλίνα. Πηγαίνετε για να έρθετε πιο κοντά με τον άνθρωπό σας, αφήστε τα άχια απ' έξω, να πούμε, εκεί πέρα έρχεστε σε μια κατάσταση άλλη. Ευεξίας, τέλος πάντων, ηρεμίας, χαλαρότητας και είπαμε. Εντάξει, μην τα λέμε όλα, μην δώσουμε και κατευθύνσεις, τι και πώς. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας. Σε εσάς μιλάμε, γιατί δεν μας μιλάτε! Μανούρα, ξέρεις. Πάμε στο μεθ' επόμενο, ο προηγούμενος δεν μας μιλούσε. Ναι! Έλα τα χώρι μου. Έλα. Ναι. Έλα για πες μου λεπτομέρειες. Δηλαδή αν πάθεις τι μπορεί να κάνει κάποιος. Κοίταξε. Λουτρά. Λουτρά. Σουμπούτεο. Λουτρά. Αλλά με αλήθειες βέβαια. Αλφα. Λουτρά. Βήτα. Σουμπούτεο. Απλώνεις φίλε την πράσινη τσόχα και ξεσχίζεσαι να πούμε. Πες ματσάκια και κάνεις μικρό πρωτάθλημα. Επίσης στρατέγκο. Άμα πάρεις μαζί το επιτραπέζιο. Μονόπολη, άστα τα λέγω. Όχι, έτσι, έτσι, κάνε παιχνίδι. Πάρ' το πάνω σου, πάρ' το αγόρι μου. Μονόπολη, μόνο γκρινιάρι. Πού τα βάζει αυτά. Περίμενε, γκρινιάρι είναι όλο το υπόλοιπο διάστημα στην πόλη. Με τη γυναίκα. Φίλε μου Κωστή, μη τολμήσεις περίμενε, μονόπολη, αλλάζεις και βάζεις και επιπλέον φωνή έντας τη λέξη. Στο μονόπολη, άμα θέλεις. Ναι, καταλαβαίνω. Φτιάχνεις και δίψιμα φωνή έντα. Λοιπόν, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται. Και εμένα. Λοιπόν, ο τρόπος που είναι το λένε, μην τολμήσει κανείς να βάλει πρόγραμμα στο Πασχαλάκη. Καλά έκανε. Καλά έκανε, ρε Πασχαλάκη. Μπράβο, ρε μεγάλε. Είχε ένταση στο παλικάρι, θα ξεσπάσει κάπου. Να πούμε. Εδώ άλλο Πινελίκο τον το διαιτητή και ο διαιτητής τον κοιτούσε. Όχι, όχι τον Πινελίκωσε. Άντεγα! Άντεγα! Δηλαδή, το άντεγα είναι κίτρινη. Πρόσεξε τον δίνει κίτρινη και τον τραβάει και ένα έτσι άντε καλό. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ο άνθρωπος ο οποίος τον έχουν απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο κάθεται στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Εντάξει. Και ο κ. Μαρινάκης ήθελε ίσως κάτι δεν πήγαινε καλά με τον Αστέρα. Του λέει κάτι να πάω δίπλα στην Παντελεία, τον πω μεγάλε. Δεν βλέπεις τη μάδα Αστέρα μετά κάνει αυτό το συστηματάκι, παίξει εκείνο, παίξει το άλλο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα εννοείται ρε παιδί μου είναι όλα καθαρά στο ποδόσφαιρο. Αλλά μισή, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Πρόσεχε να διευκρινίσω κάτι. Την παρατήρηση στον Πασχαλάκη την κάνουμε γιατί. Όχι επειδή όλοι οι άλλοι είναι άγιοι ή όλοι οι άλλοι είναι άμπεμπτοι να πούμε και είναι οσίες Μαρίες. Την κάνουμε γιατί. Τους δίνουμε εμείς ένα πάτημα για να μας βλάψουν.
Γι' αυτό. Όχι ότι ξαφνικά έγινε κακό παιδί ο Πασχαλάκης ή ότι θα κάνουμε, ή ότι θα κάνουμε ανθρωποφαγία. Του Όφη. Του Όφη. Στους δικούς μας, τι να πει, στους δικούς μας. Οι δικοί μας τον αγαπάνε και τους αγαπάει. Λέω όμως, την κουβέντα και την κριτική την κάνουμε γιατί. Όχι επειδή είναι ο χώρος αγγελικά πλασμένος και βρέθηκε, ας πούμε, ο κακός Πασχαλάκη. Ούτε κάνουμε ανθρωποφαγία ή κανιβαλισμό. Ούτε το βάζουμε στο στόχαστρο το παιδί. Έτσι, γιατί δεν έχει δώσει αφορμές ποτέ. Το κάνουμε γιατί πάνω σε τέτοια περιστατικά θα πατήσουν για να μας βλάψουν οι άλλοι περιμένουν. Κατάλαβες. Κωστή, ένα πράγμα θα πω. Το μετάνιωσε την ίδια στιγμή, το κατάλαβε. Γι' αυτό βγήκε ακόμα και στο ημίχρονο. Ζήτησε συγγνώμη, πήγε στον κόσμο, χαιρέτησε. Οκ. Εντάξει, δεν θα τον φάμε ζωντανό. Απλά να μην ξαναγίνουν τέτοιου είδους περιστατικά, παιδιά. Μας περιμένουν στη γωνία να τον χάσουμε τον Πασχαλάκη, να φάει τιμωρία ή να αποβληθεί ή οτιδήποτε, κατάλαβες. Και τον εαυτό του βλάπτει. Χάνει τη συγκέντρωσή του. Λοιπόν, φίλε μου, Κωστή, απλώς θα το πω με τη φωνή του Τσουκνίδα. Ας μου επιτρέπει ο φίλος μου Τσουκνίδα. Μήπως γνωρίζετε ποιο είναι το επόμενο που λένε του ΠΑΟΚ? Το επόμενο ξεκινάει που λένε από κάπα. Θεωρώ. Κάπα και τελειώνει θέλεις. Θεωρώ ότι εδώ είναι το χρονικό σημείο που θα διαλέξει το φεσδινό σου τραγουδάκι το αντίστοιχο του Λουτσέσκου και θα είναι ο Καρέλης, φίλε. Θεωρώ ότι ο Καρέλης. Ο Καρέλης, θεωρώ. Πολλά γούστα θα βγάλουν. Ότι, πολλά, προσέξτε, προχθές φαίνεται ότι είναι. Ακόμα το παιδί είναι εκτός κλίματος. Φαίνεται ότι είναι, έχει μπει καινούριος. Όμως, είδατε ταχύτητα με την μπάλα και χωρίς αυτή στα πόδια. Είδατε πώς χώνατε στην περιοχή. Θα δούμε δες πράγματα. Δεν στο τρίτο γκολ, λίγο που ξεκινάει. Βεβαίως, κανονικά. Θα βγάζει. Κανονικά. Ο άνθρωπος δεν πέφτει. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ΠΑΕ για αυτή την κίνηση. Και να πούμε ότι αυτό που θέλω είναι την Κυριακή. Δεν βάζω την Πέμπτη, Κυριακή. Θέλω συγκεκριμένος παίκτης να βάλει γκολ στην ΑΕΚ. Για πολλούς λόγους. Μήπως είναι από το Κάπο Βέρντε. Έγινε, μαλαμίσιε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good the boy. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, βεβαίως. Κωστή, ο Πασχαλάκης θα τιμωρηθεί με ακριβώς την ίδια ποινή. Που έφυγε ο Μυραλάς. Διάβασα κάπου ότι ο κύριος Σιμιτζόγλου λέει θα πάει στην Όβα να πάρει το βίντεο. Όπως πάτε κύριε Σιμιτζόγλου, ζητήστε λίγο το περσινό Παναθηναϊκό σε Λαμία, που ο τερματοφύλακας τότε της Λαμίας γυρίζει σε έναν που τον βρίζει πάνω από την κερκίδα την ώρα που δίνει συνέντευξη και λέει κατέβα κάτω να τεγά. Ο Παπαδόπουλος. Και... ο Παπαδόπουλος. Και μετά, ενώ περιμέναμε να τιμωρηθεί ο του θαύματος μία μέρα πριν. Πρόσεξε, το δείχνει και ζωντανή μετάδοση, ας πούμε. Live, η συνέντευξη. Όχι να διαβάσουμε τα χείλη στο Πασχαλάκι. Όπως ο παίχτου Όφη που είπε θα σε. Είναι εκεί δεν μπορεί να τιμωρηθεί γιατί έχει φάει ήδη κάρτα για αυτό το συγκεκριμένο. Αλλά το. Το τρομερό είναι ότι ας πάρει και ένα το βίντεο χθες στο Καραϊσκάκη κάποιος που έχει απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, κύριε Σιμιτζόγλου. Σουλατσάρι. Για δεύτερη φορά ο ανιψιός του Βρούτο από το Ποπάι κατέβηκε για δεύτερη φορά τον αγωνιστικό χώρο. Στις δύο είναι μία δώρο. Κωστή, μήπως τελικά η απαγόρευση ενασχόληση με το ποδόσφαιρο ήταν να απαγορεύεται να παίζει ποδόσφαιρο. Να παίζει βεβαίως. Έπαιξε. Δεν έπαιξε. Αυτό, αν ήταν αυτό ρε παιδί μου, κάνουν λάθος. Επίσης. Να στείλουμε την αποδελτίωση των εφημερίδων ή τέλος πάντων κάποια link από site στην ΠΟΑΣΥ, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, ξέρω εγώ Πανελλήνια, πώς λέγεται, που ζητούσε πέρυσι να συλληφθεί ο Ιβάν Σαββίδης εντός της Τούμπας και συλλήτευε τους εδώ υπαλλήλους. Μήπως, ρε παιδί μου, είναι καμιά παράβαση καθήκοντος να αφήνεις κάποιον που απαγορεύεται να μπει στο γήπεδο να μπαίνει. Λέω, δεν είδαμε την ίδια ευαισθησία. Είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι λοιπόν όλοι, εις βάρος του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό, Κωστή, το λέμε και θα το ξαναλέμε και θα το ξαναλέμε. Όσα σφάλματα και αν κάνει ο ΠΑΟΚ που κάνει και η διοίκηση του και οι παίκτες του και οι οπαδοί του. Βεβαίως, ανθρώπινο είναι. Και για τον Πασχαλάκη και για τους οπαδούς. Μα δεν είπαμε ότι είμαστε θεοί. Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Απλά τα δικά μας λάθη αναδεικνύονται, διωγγώνονται, τα επαναλαμβάνουν συνέχεια. Κατάλαβες, αυτό είναι. Εμείς τα επαναλαμβάνουμε. Και βέβαια τα τιμωρούν παραδειγματικά, φίλε. Έτσι. Εννοείται. Εμείς θα διωγγώνουμε, εμείς θα κάνουμε παραπάνω. Ναι, κριτική, αλλά όχι να το κάνουμε. Ο άλλος εχθές μας έβαλε κείμενο της άποψης που μιλούσε για εμφύλιο στον ΠΑΟΚ. Και του λέω, ρε φίλε, τι το κάνεις διαφήμιση. Κατέβηκε, φίλε, κατευθείαν. Λέει, το βάζω, λέει, για να το δούνε, λέει, αυτοί. Ναι, και θα πάρει από εμάς 7-8 χιλιάδες τυπήματα.
Φεύγει αυτό κατευθείαν. Δηλαδή, ένα άρθρο το οποίο το βλέπαν 5 άτομα, το βάζει να το δουν 10.000 για να μας δείξει ότι αυτοί θέλουν να μας κάνουν κακό. Δηλαδή, τρομερά και πράγματα. Είπαμε κιόλας. Είπαμε, γι' αυτό έφυγε κατευθείαν. Κόπηκε κατευθείαν. Εφίλιος λέει. Και σε άλλο, το ανέβασαν κι αλλού. Άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Να σου πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει στον τοίχο μας, φίλε, να μην σπέρνετε από συγκεκριμένους που έχουν, είναι βαλτοί η διχόνοια. Να μην γίνεται αναμπουμπούλα. Είναι μερικοί οι οποίοι είναι στημένοι ακριβώς γι' αυτό. Άρα, χραπ! Χραπ! Χωρίς λέξεις πολλές. Χωρίς. Μου, έχουμε να κάνουμε μια τρομερή συμμορία η οποία της άνοιξε το παράθυρο αυτή η κυβέρνηση και ξαναβγήκε στα δρόμενα του ποδοσφαίρου. Θα δούμε ακριβώς τρομερά πράγματα. Θα δούμε πραγματικά τρομερά. Προχθές ο Διαμαντόπουλος όλοι μένουν στη φάση του πέναλτι. Δεν έχει δώσει. Για μένα και του Μπίσεσβαρ είναι πέναλτι. Έχει επιτρέψει στους παίκτες του Όφη ένα γήπεδο χωράφι. Μονίμως και συνεχώς από το πρώτο μέχρι το 95 να βαράνε εκτός φάσης. Δηλαδή όταν έφευγε η μπάλα, αν πρόσεξες, κάθε φορά που έφευγε η μπάλα, ένας παίκτης μετά ήταν κάτω. Αυτός ο Γουέα, Γουέα, πώς το λέγανε αυτόν εκεί. Ο Γουέα έπρεπε να φάει 6 κάρτες και τελείωσε το μάτς χωρίς κάρτα. Ο Παπαστεριανός που χτυπάει εκτός φάσης στο γόνατο χλωσιά το Βιερίνια ενώ πάει να φύγει σαν overlapping από πίσω. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Αφήνει το Βο να πατήσει τον Γκάνιας και να κάνουν εκεί το 3-2 στο 58 να τρέχουμε μετά, μέχρι το τέλος. Δηλαδή και ακούω ας πούμε ότι η ομάδα λέει δεν έπαιξε μπαλάρα, συγγνώμη παιδιά, αλλά έπαιξε στην Αγρότικα, έτσι. Κανονικά, και έχουμε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι παγκοσμίας κλάσης και αυτά τα χωριά θα τα πατάνε ανάλογα με την περίσταση ο καθένας. Και με την προσωπική κλάση. Έγινε Χρήστο. Κωστή μου, 6.79. Μπήκες ήδη. Και κάτι τελευταίο, Κωστή. Ναι. Μόνο για την τιμή των εισιτηρίων θα ήταν καλό η ΠΑΕ, αν και εγώ είμαι κάτοχος διαρκείας, λίγο να το δει, να μην τιμωρήσουμε τον κόσμο που δεν μπόρεσε να πάρει διαρκείας, ειδικά τον κόσμο που είναι από μακριά. Είναι πολύ ακριβό το 40 ευρώ στην 5. 40, ε! Γι' αυτό λέγαμε όλο το διάστημα. Το λέγαμε αυτό. Ότι θα είναι ακριβά τα εισιτήρια, φίλε. Δεν ξέρω αν την καθορίζει η ΠΑΕ την τιμή. Δεν ξέρω. Ποιος την καθορίζει, εννοείται. Μήπως... Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο τουλάχιστον αυτό το θέμα να το δούμε, γιατί μιλάμε ότι πλέον τα εισιτήρια. Αυτά τα λίγα θα προσπαθούν να τα πάρουν οι άνθρωποι από την επαρχία και από το εξωτερικό. Έγινε Χρήστο. Να το προσέξουμε. Καλημέρα, σε χαιρετώ. Πάμε μπαμ. Δύο γραμμές ακόμα γιατί αργήσαμε να βγούμε για το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο. Έλα, γόρι μου, έλα. Λίγο σύντομα αν μπορείς γιατί. Σφαίρα θα τα πω, φίλε. Πολύ ωραίο. Καταρχήν βάλε 2,83 για το εισιτήριο. Τέλεια. Τελειώνει ναι. Παοκάρα, βλέπω τα γνωστά, ρε παιδί μου. Διέγκο, μόνο που σου βαφτίζουν, Διέγκο, έχεις 500 κιλά μπάλα. Τελειώνει το παιχνίδι, έτσι. Δεν μας θέλουν στην πέναλτάρα, οι άλλοι πήραν πέναλτι στην Τρίπολη, τους χαρίσαν 2 βαθμούς. Λέω να δω και να εμίχνω την ΑΕΚ. Ναι. Πρώτο εμίχνω, φίλε, φιλικό, δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα δεις το εμίχνω, πώς τον πάει ο Δημητριάδης στο διαιτητή, συνοδεία, πώς τον πάνε στη Φυσούνα και δεν ξέρεις τι γίνει στη Φυσούνα. Ναι. Και βγαίνουν αυτοί και μιλάνε. Την Κυριακή, φίλε, Λούτσα μια περιοχή στην Αθήνα και θα τους στείλουμε, Λούτσα ταξίδι και καλό ταξίδι. Δεν γλιτώνουνε με τίποτα, φίλε. Λούτσα πάλι. Ωραία περιοχή, ωραία περιοχή. Δεν... Ξύδι και καλό ταξίδι, φίλε. Δεν θα γλιτώσουν την Κυριακή. Εγώ δεν θέλω να σταματήσουν, ρε φίλε. Έχω πρώτα μάτς την Πέμπτη. Δεν μπορώ να διαφορήσω. Άκουσε με. Και εμένα το μυαλό μου είναι στην Κυριακή, να ξέρεις. Άσε με τι λέω. Πρέπει όμως να το λέω. Αυτοί θα γυρίσουν με τραυματισμό από εκεί, φίλε. Δεν αντέχουν να παίζουν Τετάρτη Κυριακή. Η ΔΕΔΗ θύραμβη στα πρωτοσέλιδα, η ΔΕ προπαγάνδα, όχι απλά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Πάνε τώρα, ο στόχος είναι να πουλήσουν τον Μπάρκα με διψήφιο. Τον παρουσιάζει τον Μπάρκα σαν να είναι ο Λεύ Γιασίν της δεκαετίας της τρέχουσας. Άσε, φίλε. Έγινε στελάρα. Και τα δύο τα οφσάτς του Καραϊσιάκη, φίλε, θα τα δίνε μέχρι και ο παππούς. Σωστό. Μέχρι και ο παππούς θα τα έδινε. Αποτροπή έγινε. Γεια σου. Γεια σου, τέλειο. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Άντε ρε Κωστάκη. Έλα γοράκι μου. Έλα γορί μου. Μας έσκασες. Έλα. Δίκιο έχεις. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Θα στα πω γρήγορα, ρε. Γόρι μου. Για πες. Είμαι από τους σύντομους. Πήρα να σε πω μια καλημέρα. Χαίρομαι που σε ακούω όπου και αν πας. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν μέδωσε αίμα για ένα φίλο. Σ' αγαπούμε πολύ, οικογενειακός, να ξέρεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Βάλε την κλήρωση. Την καλημέρα μου, πάμε στους επόμενους. Πάω κάρα γερά. Πες μου λίγο όνομα και τρία τελευταία ψηφία. Θες και πείτε το ή μόνο όχι, το όνομα. Όχι, μόνο το όνομα. Ο Φάνης και τελειώνει σε 700. Γεια σου ρε Φάνη, φιλιά. Γεια σου, να σε γερός, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια σου αγόρι μου, σου λέμε. Πάμε διάλειμμα. Θυμίζουμε, κληρώνουμε τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τσέλσι.
την Πέμπτη το βράδυ. Και τριήμερο θερμές στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Έλα, έλα, έτσι! Άνοιξε το! Χρόνια πολλά σήμερα! Χρόνια πολλά! Και στις Σοφίες! Γεια σου Τσόφα! Γεια σου Ξανδοπούλου! Σε όλες τις Σοφίες! Στις αγάπες! Γιορτάζει σήμερα ο ΠΑΟΚ, η αγάπη μας! Δεν είναι? Έτσι δεν πάει! Σοφίας, πίστεως, αγάπης και ελπίδας! Γιορτάζει και η ελπίδα! Στη δισκοτέκ, στην παλιά δισκοτέκ. Η ελπίδα, η φίλη μας που είναι στη Μόσχα, η ελπίδα που είναι στο Τορόντο. Άνοιξε το. Έτσι, έτσι. Και όταν γρυβά. Πάρα πολύ ωραία, με καψάλινε και τα λοιπά. Άνοιξε, άνοιξε λοιπόν. Πάμε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Δεύτερη ώρα χορηγία, ΠΑΟΚ, Ότο. Μην ξεχνάτε, εκεί ασφαλίζετε το αυτοκίνητό σας. Ο ΠΑΟΚ φροντίζει για τους φίλους του, φροντίζει να ασφαλίσει το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας με τον πιο ωραίο τρόπο, με πακέτα που εσείς επιλέξετε, με τιμές φυσικά απόλυτα φυσιολογικές, απόλυτα normal για την εποχή. Εκεί στην insurance, στην υποστήριξη Insurance Brokers, πάρα πολύ σοβαρή εταιρεία, στο 211-93-5-5, τηλεφωνείτε και ενημερώνεστε για το τι πακέτο θα επιλέξετε. Ξαναλέω, 211-93-5-5. Πάω και σε. Και στην ασφάλεια. Ωραίο σποτάκι έχουν κάνει. Εκεί θα ασφαλιστείτε λοιπόν και εσείς και το αυτοκίνητό σας και το μηχανάκι σας για να είστε σίγουροι. Μην ξεχνάτε ότι το κορυφαίο εστιατόριο στην πόλη είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. 17 χρόνια νούμερο 1 προορισμός. Τα κορυφαία κρεατικά. Πήγαμε το Σάββατο και είδαμε και πολλά ζουμουσάκια. Τα χαιρετήματα στο Δημήτρη από το Αίγιο με το υπέροχο τατουάζ ΠΑΟΚ στο μπράτσο που ήρθε μόνο και μόνο από το Αίγιο για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Τσέλσι. Και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που συναντήσαμε εκεί στη Λαδόκολα, έφτιαξε υπέροχο μαγαζί ο Δημήτρης. Υπέροχο. Απέναντι το Μασούτη στα Ελευθέρια. Πάμε γραμμές. Ξαναλέω πριν, πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές στο 2310-287-888. Ότι κληρώνουμε σήμερα τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Τσέλσι την Πέμπτη το βράδυ. Και τριήμερος θερμές στο Λουτράκι Αριδέα, στο υπέροχο ξενοδοχείο, όπου όσοι πήγατε μείνατε κατενθουσιασμένοι. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Μήπως γνωρίζετε για ποιο λόγο το παιχνίδι με την Τζέλση είναι πάρα πολύ σημαντικό? Για πες! Γιατί Κωστή, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, που εγώ πιστεύω θα είναι νίκη, είναι το Λονδίνο, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε καλά με τις Λονδρέζες ένα καλό παρελθόν. Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμούμε, γιατί άκουσα κάπου πια Τσέλσι. Όποιος είδε λίγο Εντέν Αζάρ μέσα στο Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει το πια Τσέλσι. Το θεωρώ. Έλα. Δεν χωράει τον μπάκο σας. Έχουμε Πέλκα εκεί πέρα. Ναι, μπορούμε να πάμε εμείς εδώ. Έγινε, αντιπαρέρχομαι. Ναι. Λάθος μου. Λοιπόν, είναι ο καθρέφτης, λοιπόν, αυτός ο μεγάλος αγώνας, το τι πρέπει να γίνει αργότερα με την ΑΕΚ, δηλαδή όταν είναι θα δύο τελείως διαφορετικά μάτς, Μανώλη. Όχι, άσε με να καταλήξω, θα καταλάβεις. Αν, δηλαδή όπως θα παίξει ο ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω θα παίξει με προσοχή, θα παίξει ένα μεγάλο αγώνα, θα τους φέρει πιο κοντά στο να δουν την ΑΕΚ πολύ πιο δυνατά να παίξουν, δηλαδή πολύ πιο καλά. Ναι. Να έχουν μεγαλύτερη προσοχή και με την ΑΕΚ. Το μόνο κοινό σημείο που μπορώ να βρω στα δύο μάτς είναι η απόλυτη συγκέντρωση. Ακριβώς. Γάλλος, θεωρώ ότι με την άλλο μάτς, άλλη αντίπαλος, άλλη διοργάνωση, άλλη δυναμικότητα, η Τσέλσι θα πρέπει να είμαι, ας πούμε, πιο προσεκτικός στα νότα μου, και άλλη η ΑΕΚ που θα πρέπει από την αρχή να την πιέσω και να ανοιχτώ. Έτσι λέω, είναι δύο διαφορετικά μάτς. Απλά Κωστή, αυτό το μεγάλο μάτς είναι ένα καμπανάκι για να τους ξυπνήσει το μεγάλο εγωισμό. Δηλαδή να τους ξυπνήσει επιτέλους, γιατί σωστό. Ούτε με τον Όφη ήμασταν καλοί. Ναι, για ήμασταν, ένα ημίχρονο τουλάχιστον. Δεν ήμασταν. Αλλά ήταν εντάξει, απλά συνθήκες. Έχεις καλές μονάδες, έχεις έναν Ντιέγκο που πάλι δείχνει ότι δεν πρέπει να φεύγει από την εντεκάδα. Οπότε νομίζω θα είναι κατάλληλη στιγμή. Και κάτι ακόμα ήθελα να πω. Έκανα ασφαλιστικά μέτρα. Γιατί μου κλέβουν τη φωνή και τις ατάκες μου, εντάξει. Γεια σου, Τσουκρίδα! Βάλουμε στις σκληρώσεις, Κωστή, βάλουμε στις σκληρώσεις. Γεια σου, ρε Μανώλη. Βάλουμε στις σκληρώσεις, γιατί θέλω το εισιτήριο, εάν το κερδίσω, να το δώσω σε έναν άνθρωπο που πάει κάθε μέρα που παίζει ο ΠΑΟΚ, έξω από την Τούμπα, χωρίς να μπορεί να μπει, γιατί δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να πάει.
και θέλω να το δώσω. Λοιπόν, την επόμενη φορά θα μου το πεις δύο μέρες πριν να τον στείλουμε εκτός κλήρωσης. Τώρα δεν έχω, έχω μόνο αυτά τα τρία. Θα με πάρεις να μου το πεις λίγες μέρες πριν να του κρατήσουμε εισιτήριο. Εντάξει, έγινε. Σε φιλό. Πάμε παρακάτω. Πάει, ζούμου σου λέμε, ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Την εκπομπή την ακούτε μαγνητοσκόπα, δεν είναι μαγνητοσκόπης γιατί δεν είναι τηλεοπτική, αλλά την ακούτε ηχογραφημένη, είμαστε πιο ωραίοι στην ηχογράφηση. Πιο θαλεροί, πιο ανιδιοτελείς, πιο αυθόρμητοι. Καταπληκτικοί είμαστε, να ξέρετε. Είναι πιο ωραία η επανάλα. Μας ακούτε στο zoomusu.gr, zms.gr ή zoo με OU, το κάναμε και έτσι, zoomusu.gr, μπαίνετε στο σαϊτάκι μας, εκεί στη γωνιά μας και ακούτε και την εκπομπή. Και βρίσκεται τις 10 διαφορές με την κανονική εκπομπή, την ζωντανή, τη ζωντανή. Και ετοιμάζουμε και ωραίες εκπλήξεις εκεί, ειδικά για τα παιδιά του εξωτερικού, ειδικά την Παρασκευή, μετά την εκπομπή, φεύγω για Ανόβερο, θα βρεθώ εκεί σε ένα συγκλονιστικό συναπάτημα παοξίδικο, σε μια γιορτή. Όχι απλά πανευρωπαϊκή, παγκόσμια, αφού τα παιδιά στο Ανόβερο γιορτάζουν τα 15 τους χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που θα βρεθώ εκεί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μου ζήτησαν τα παιδιά να παρουσιάσω την εκδήλωση. Θα είναι και άνθρωποι που τους υπεραγαπούμε. Δεν θέλω να χαλάσω τις εκπλήξεις, να πω ποιοι θα είναι εκεί. Που φόρεσαν, τίμησαν, μάτωσαν, δόξασαν τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα είναι εκεί και ετοιμάζουν τρομερά πράγματα τα παιδιά. Τρομερά. Και θα έρθει κόσμος από κάθε άκρη της γης σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή τη γιορτή στο Ανόβερο. Σε μια αίθουσα χιλίων ατόμων που θα σφίζει από ζωή, από συνθήματα. Θα κλαίμε πάλι γιατί η καρδιά του ΠΑΟΚ χτυπά το ίδιο και πιο δυνατά σε αυτούς που είναι μακριά και δεν μπορούν να είναι κάθε φορά δίπλα του εδώ στην Τούμπα. Καλημέρα! Ναι! Γεια σας! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα σε όλους τους ζουμουσάδες, τις και... ζουμουσίτσες, τα ζουμουσάκια και, που... και στην, α... στην ΑΕΧ, ΑΕΧ 2014 με την τετράχρονη ιστορία της. Βεβαίως. Πολλά φίλε. Τέσσερα χρόνια είναι, βάλε 4 επί 365. 730-1360 μέρες λοιπόν. Α, εσύ τι είσαι, πρωτοδεσμήτης σου να. Αποκρίνεται να σου είναι τρίτη δέσμη. Εγώ θέλω κανένα τέταρτο. Τέταρτοθέσης ήμουνα. Ήσουν τεταρτοδεσμήτης. Τέταρτη τεστ. Τέταρτη, μάλιστα. Πάρα πολύ. Μηχανολόγος ψυχικός. Λοιπόν, Κωστή, ένα, να μην το ξεχάσω. Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε με τον Παύλο και τον άκουσα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας. Κατά την καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν είχε ο ίδιος πρόβλημα, είχε δικό του πρόσωπο. Άνθρωπο, από ό,τι κατάλαβα. Και θα δούμε τι. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω. Τη συμπαράστασή μας στον Παύλο και στο, αμέριστη, στο πρόσωπο. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από την εκπομπή, μιλήσαμε, να ξέρετε. Και προσπάθησα να τον ηρεμήσω, προσπάθησα να του πω να κάνει λίγο υπομονή για να, γιατί ακόμα δεν είναι κάποια αποτελέσματα οριστικά, τα περιμένει για να δει. Είναι για δικό του άνθρωπο, όχι για τον εντάξει, ίδιο. Τον άκουσα πολύ, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Λοιπόν, τέλος πάντων, τη συμπαράστασή μας. Σε μια οικογένεια υπάρχουν και αυτά. Το ξέρουμε και είμαστε στον άλλο, όχι μόνο χαρές και στο πανηγύρι δίπλα. Το λέω και για την ομάδα, το λέω και, για τον ΠΑΟΚ, το λέω και για αυτούς που είναι στην παρέα μας. Έτσι είναι, όπως σε κάθε οικογένεια. Υπάρχουν γλυκόπικρες στιγμές, υπάρχουν και φυσικά οι στενάχωρες. Μας φέρουν και αυτές πιο κοντά με αυτό που αγαπάμε. Είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι. Δηλαδή, το συγγενή μου, όταν θα αρρωστήσει, θα του γυρίσω στην πλάτη, θα βγω να πάω στα μπουζούκια. Θα είμαι δίπλα του. Με στενοχωρεί, αλλά θα είμαι εκεί. Απλά. Πουθενά δεν είναι μόνο χαρές. Φυσικά. Λοιπόν, τώρα για την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Συγχαρητήρια για την νίκη πάλι. Πολύ σημαντική. Τα παιδιά δώσανε, πολύ σημαντική. Ναι, ήταν σημαντική νίκη. Πολύ σημαντική νίκη. Αυτό που θέλω να πω, δύο πράγματα θέλω να πω. Ένα είναι, καλά εκεί στον Όφι δεν ξέρουν στην Κρήτη γενικά και στον Όφι τι γίνεται. Δηλαδή αυτό με τις σφαίρες που πετούσαν πριν την έναρξη του αγώνα θα μπορούσαν να σκοτώσουν ανθρώπους. Αυτές τις χαρτοτενίες, τις δολοφονικές. Ναι, ναι. Αυτό είναι, μα είναι τόσο, δολοφονικό πρόβλημα. Τόσο χαρτοτενία, τόσο χαρτί υγείας, τόσο ταμιακή. Δηλαδή, συγγνώμη, έτσι, έτσι. Αν ένας ποδοσφαιριστής ή ένας προπονητής έπεφτε κάτω και πέρα, τι θα γινότανε. Και του πληγωνότανε το χιλάκι του. Ναι, και τον έπαιρνε το καραμισάρο στα ποδητήρια και τον κάνανε έτσι ένα κομματάκι από μέσα. Λέμε τώρα μια θεωρητικό σενάριο. Και τον παίρνανε με το μηχανάκι. Με το μηχανάκι, με ένα, ένα αγροτικό, ταπεινό. Απορριμματοφόρο. Το γιο του Όταν. Πηγαίνανε σε ένα επιβλημένο γιατρό, ξέρω εγώ, εκεί με την μπάγκο. Έστω ένα κτηνίατρο, κάτι. Να του κάνει ρε παιδί μου ένα εμβόλιο για λύσα. Οτιδήποτε εμβόλιο. Ναι, ναι.
Γιατί είδε εκεί πέρα πολύ κόσμο και λύσαξε να πούμε. Εν δυνάμει εγκληματίες λοιπόν. Όλοι αυτοί που πέταξαν από την ταινία. Ποινικό κώδικα. Μαζική απόπειρα να... δολοφονίας. Μαζική. Αυτό είναι τρομοκρατική ενέργεια πλέον. Ναι. Τα... Βεβαίως. Η τρομοκρατική ενέργεια. Εκεί κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Έτσι. Και πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας και πρέπει όλη η θύρα εκεί πέρα να πάει φυλακή. Βεβαίως. Όλοι αυτοί πέταξαν τα χαρτιά. Όλοι. Αλήθεια. Γιατί δεν έχει σημασία. Όχι, δεν έχει σημασία. Πέρα την πλάκα τώρα. Για τον νόμο. Δεν έχει σημασία αν εγώ πέτυχα ή όχι. Δηλαδή, εγώ αν πάρω ένα όπλο και χτυπήσω και πυροβολήσω και σκοτώσω έναν, πάω φυλακή και αν πυροβολήσω και δεν χτυπήσω, δεν πάω φυλακή αν δεν πετύχω κανέναν. Ξέρεις τι άποψη έχω για τον νόμο. Είναι δίπλα στο λαιμό. Μπροστά από την πλάτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Λοιπόν, πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να ολοκληρώσω λίγο 20 αν επιτρέπει, πρέπει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βρει έναν Γκέμπελς, έναν σύγχρονο Γκέμπελς όπως έχουν οι κάτω. Στυχώς. Έναν υπουργό προπαγάνδας, έναν τεχνικό διευθυντή προπαγάνδας. Έγινε. Και να πάρει το κανάλι και ένα ραδιόφωνο και να κάνει κανονικά προπαγάνδα. Όχι για να διεκδικήσω κάτι που δεν μου ανήκει. Όχι για βέβαια. Να έρχομαι λίγο, λίγο στα ίσα μου. Στο έχω ξαναπεί. Ναι. Αν είναι ή να αδικήσω ή να αδικηθώ, προτιμώ το δεύτερο. Καλημέρα. Έγινε. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνουμε. 2310-287-888. Ναι! Γεια σας! Καλημέρα σας! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς! Όχι, πάμε στον μεθ επόμενο. Γεια σας! Όσοι είδατε το γκολ της Villarreal με τη Λαγκανιές, λοιπόν, είναι ακριβώς ίδιο γκολ στο 60 ο Μπάκα. Ακριβώς ίδιο γκολ με αυτό του Βαρέλα και φυσικά μέτρησε, έτσι, κανονικά. Έλα Παναγιώτη μου, έλα. Λοιπόν, θα πω 3-4 πραγματάκια, χωρίς διακοπή παρακαλώ. Χωρίς. Μπαμ, μπαμ. Χαμήλωσε μόνο λίγο το ραδιόφωνο να μην μικροφωνίζει, ναι, και σε αφήνω χωρίς διακοπή. Πάμε. Θέλω να ρωτήσω σε αυτούς που κόπτονται και θα γράψανε για τα λάθη του κύριου Πασχαλάκη. Έχουν πάει σε γήπεδο ποτέ? Αν δεν έχουν πάει στο γήπεδο δεν ξέρουν. Εγώ ήμουνα εκεί στην κερκίδα του Όφη και ξέρω τι τους σούρανε. Έβγαλε μια αντίδραση της στιγμής την οποία την μετάνιωσε την ίδια στιγμή. Ναι. Φάνηκε αυτό αμέσως και στο ημίχρονο. Τελείωσε αυτό. Ναι. Τελείωσε. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον κύριο προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λουτσέσκου, για την ατάκα. Τη θεϊκή ατάκα. Το πέρασε. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Έτσι. Παραπρόσθετε καλά. Σε γουστάρουμε όσο δεν περιμέναμε ότι θα σε γουστάρουμε κάποια στιγμή. Ναι, αυτό ναι, έχω να του πω. Για δηλαδή, κάθε κουβέντα, για στιγμή, κάθε σφυροκόπημα που τους επιφυλάσσεις, ναι, χωρίς να στρογγυλεύεις τίποτα. Από όλους πιστεύω. Πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή... Κόβω φλέβες για αυτόν τον άνθρωπο. Ειλικρινά σε μιλάω. Όχι μόνο για τα λόγια του και για το έργο του, φίλε, έτσι. Εννοείται, είναι πολύ σημαντικό, φίλε, που τα συνδυάζει. Εννοείται. Που τα συνδυάζει. Αυτός μου έδωσε το δικαίωμα να λέω ότι τέτοιες ομάδες ο ΠΑΟΚ πρέπει να τις κερδίζει. Ακριβώς. 3-0, 4-0. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Είτε αλλιώς. Κατάλαβες. Αυτός φίλε πήρε double, πήρε double με τον ΠΑΟΚ, φίλε. Πήρε double. Μια ατάκα άλλη. Μια ατάκα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αν έπρεπε να μην το χάσουμε το παιχνίδι, δεν θα το χάναμε. Έτσι λέει. Δηλαδή, δεν παίζω εγώ για να χάσω. Εγώ παίζω μόνο για να κερδίσω. Πώς το λένε. Άλλες χρονιές, παιδιά, δεν είναι από αυτά τα μάτρε πάνω, που άλλες χρονιές, έτσι όπως πήγε, με μη πέναλτι δοσμένο πεντακάθαρο στο 3, με λάθος έξω από την περιοχή και γκολ. Δεν είναι από αυτά τα μάτς που χάναμε, πίναμε θάλασσα και χάναμε το τοπίο. Δεν θέλω να μιλάω για τους διαιτητές πλέον, γιατί πιστεύω ότι θα μας παίξει ξένος με την ΑΕΚ. Έτσι πιστεύω, δηλαδή. Αυτό είναι βέβαιο. Ούτε καν μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Εννοείται. Μην πούμε κάτι τώρα, τα γυρίσουμε. Κύριε Γραμμένε, το νου σου. Μην μας κάνεις καμιά γυριστήρα. Όχι, τι γυριστήρα. Δεν υπάρχει. Μόνο ξένος. Μόνο ξένος. Τι πλάκα κάνεις. Γι' αυτό δεν μιλάω για το διαιτητή. Τι να πω για το διαιτητή. Είναι καινούργια βλαστάρια. Αυτός ο βοηθός ειδικά είναι πανέξυπνος. Πανέξυπνος. Να τον προωθήσουν. Βέβαια. Φιντάνι, φιντάνι. Βλαστάρι. Μπουμπουκοβλάσταρι του Αυρού. Είναι καινούργιο αυτός ο περίεργος εκεί πέρα. Καλά, ο Αλεξέας γνωστός. Γνωστός. Δεν χρειάζεται.
Τι λουλούδια έχει στο γάμο σου, Αλεξέα. Αλεξέα και του λείπα. Να κερδίσει όλο ο άλλο ο κόσμο. Γεια σου, Παναγιώτη! Φιλιά! Φιλιά! Ζουμουσού, αδερφέ! Μόνο, κάντε το πράξη. Το λέω για του καινούριου στην παρέα. Που με ρωτάνε τι είναι το ζουμουσού. Είναι στάση ζωή, είναι το ζούμε μεγάλε στιγμέ. Τι ζούμε τι στιγμέ όλε. Τι ρουφάμε μέχρι το μεδούλι. Χωρί απεσιοδοξία, χωρί με ψημυρία. Κοιτάμε τα θέματα στα μάτια όλα. Καλημέρα! Ναι! Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το παιδί. Καλά, δεν μου λες αυτό που έκανε ο Ζαμπάτο, είδες, όταν έβαλε τον γκολ. Βεβαίως. Τι και αυτό. Πιστόλι, μείον τι πέντε αγωνιστικές. Καλά, αυτό είναι για τιμωρία, ρε φίλε. Πώς θα κατεβεί η ΑΕΚ να παίξει τώρα. Θα τρομοκρατηθούν τα παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι. Το άλλο... Να επέμβει αθλητικός εισαγγελέας. Να επέμβει αθλητικός εισαγγελέας. Και ξάπλωσε μετά, πριν ειδών στάση. Τι είναι αυτό τώρα. Εγώ λέω μήπως και μείον 2 ακόμα. Φτάνουν οι μείον 2 που τιμωρηθήκαμε. Μήπως άλλος μείον 2 βάζει και γίνει τίποτα. Βλέπετε που η πρίκα της περασμένης χρονιάς πώς την κουβαλάμε. Να έχεις 3 στα 3 και να μην έχεις φίλε 9 βαθμούς. Να μην είσαι μαζί τους. Αυτό ότι αφήσανε μέχρι και κληροδότημα για την αυτή τη χρονιά. Για την τώρα από τα πέρσι. Και να δεις και τι άλλο θα επινοήσουν Κωστή. Τι άλλο θα επινοήσουν γιατί ξέρουν ότι έχουν χειρότερες ομάδες. Δεν μασάω τίποτα αδερφέ. Δεν φοβάμαι, λοιπόν, αλήθεια στο λέω. Δεν φοβάμαι κανένα. Τώρα, να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις. Από 1η Ιανουαρίου του 18, έτσι, ναι, έχουμε μόνο μία ήττα μέσα στον Αστέρα σε όλες τις εγχώριες διοργανώσεις. Ναι. Μία ήττα. Είναι όλο, και μόνο όλες οι άλλες. Όλα είναι νίκες. Και μία ήττα με την Μπενφίκα. Α, το όχι, εγώ σου λέω για το τέτοιο. Εγώ σου βάζω και για την Ευρώπη μέσα, γιατί. Όλα τα άλλα είμαι ήττα. Παίξαμε 5 μάτς και δεν χάσαμε, φίλε. Δηλαδή στην Ελλάδα έχω μόνο νίκες, έτσι, ούτε χ έχω στην Ελλάδα, μόνο ήττα έχω μέσα στον Αστέρα, έτσι, σωστά. Το 3-2 όπως έγινε. Σωστά. Και βάλε και είναι... τον τελικό κυπέλου μέσα. Έτσι. Πρέπει να είναι όλα τα παιχνίδια του κυπέλου, τα βάζω, ναι, γιατί ήταν μόνο νίκες. Άρα πρέπει να έχουμε γύρω στα 29 στα 30. 29 νίκες, μία ήττα. Είναι απίστευτο, αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει έχουν από ελληνική ομάδα. Δεν το λέει κανένας. Αδερφέ μου, έχουν δυστυχήσει αυτοί που περιμένουν τη στραβή για να βγάλουν χολή σε πληκτρολόγια ή μικρόφωνα. Περνούν δύσκολες ώρες, το καταλαβαίνει. Περιμένουν τη στραβή, περιμένουν μια ήττα. Είναι δυστυχισμένοι αρκετοί άνθρωποι που από αυτό το πράγμα ζούσαν όλο τον καιρό. Λοιπόν ας... από την ομάδα μας, Κωστή, μ' ακούς. Σ' ακούω. Από την ομάδα μας θέλω λίγο πιο δυνατή, πιο επιθετική θα έλεγα επικοινωνιακή πολιτική. Γιατί έχουμε 3 αγωνιστικές που η διαιτησία μας πάει εξαιρετικά κόντρα. Εάν ήταν Ολυμπιακός ή ΑΕΚ στη θέση μας, τώρα θα είχαν ξυλωθεί οι πάντες. Θα είχαν ξυλωθεί οι πάντες, το λέω εγώ. Δηλαδή, τι πάτημα Ιγκλέσιας 1η αγωνιστική, αποβολή του αριστερού μπακ με δεύτερη κίτρινη που τον κάνει. Τον κάνει μετά αλλαγή ο προπονητής γιατί κατάλαβε τι έγινε. Ναι, τον κότσαρι, πώς το λέγανε αυτό. Ναι, ναι. Δεύτερη αγωνιστική, καλά, τέτοιο site είναι για γέλια. Και βλέπεις αντίστοιχα πέφτει ο Μάνταλος μαϊμού πέναλτι, πάρει το πέναλτι. Έτσι, ναι, με την τρύπα. Τώρα τρίτη αγωνιστική. Ναι. Ρε Κώστα, αυτό το πέναλτι είναι δυνατόν να μην το έχει δει κανείς. Δηλαδή ο παδός του όφη να ήσουν, όλοι είπαν όχ. Όταν έγινε αυτό το πράγμα μέσα στο γήπεδο είπαν όλοι ακούστηκε ένα. Ακόμα και Τσιουάουα θα το βλέπω, όχι δεν το έχει δει κανείς. Και άλλες ράτσες. Και Λαμπραντόρ φίλε και Κόλεϊ. Άσε με. Κατά τα άλλα και στα γειτονάκια μας εδώ που μιλούσαν πολύ, είμαι ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Βέβαια, καλά, εντάξει. Είμαι ο Χαλίφης. Πού είναι αυτοί να βγουν, γελάνε φίλε και, Μάιο, γελάνε και τα τσιμέντα, άστο. Πού είναι αυτοί μετά το Φεβρουάριο που έγινε το μάτς με την ΑΕΚ να λένε Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη που μας ζούσαν την καραμέλα. Γιατί δεν βγαίνουν τώρα να μας πούν, ποιος είναι ο Χαλίφης, μήπως αυτός που ήθελαν να κάνουν φιλικό, το πρώτο τους φιλικό στο καλοκαίρι μαζί του. Έλα επειδή τώρα, επειδή είναι ηθικός γι' αυτό, να κάνουν φιλικό γιατί είναι ηθική ομάδα. Έγινε! Τι να πεις τον. Σε χαιρετώ, Προσοχή μεγάλη στο Γιαννιώτα γιατί θα έρθει να προκαλέσει, το ξέρω, το γνωρίζω. Οποιοδήποτε και να έρθει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Έγινε. Πάμε. Μία γραμμή ακόμα πριν το διάλειμμα. Αναστασία. Τρεις. Δεν θα κάνουμε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Sorry που περίμενες. Πάμε. Λοιπόν, βάλε με καταρχάς την κλήρωση 7-7 ένα Φόδωρος. Έγινε. Μπήκε στο δωρή, πάμε. Σε ακούω. Λοιπόν, θα σου πω το εξής, Κλάους. Ναι, κατάλαβα.
δεν είναι δυνατόν αυτή η προπαγάνδα είναι τρελή. Δηλαδή βγαίνουν και λένε τώρα ότι παίξαμε φιλικό με τον Όφη. Δηλαδή τρως το ξύλο της αρκούδας. Εντάξει. Τρως το ξύλο της αρκούδας και βγαίνει ο Αεξής. Στον goal του Μπίσεσβαρ πάει να τους πάει τα πόδια φίλε τον Τάκη. Έτσι, γυρίστε τη φάση και δείτε. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Και δεύτερον, πάνε και βγάζουν πανό εκεί πέρα στον Πανιόνιο και λένε αν είστε οι γάβροι των main, των δε. Ναι, ναι. Εντάξει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, το ότι νομίζουν ότι πήραν το πρωτάθλημα είναι άλφα επίπεδο. Τώρα ότι το παίζουν και αδικημένοι και ότι οι άλλοι κάνουν κτλ. Είναι, το έχουν τερματίσει το παιχνίδι. Πραγματικά. Και το κυρότερο χειρότερο και Δημητριάδης είναι ότι, κάποιοι... ότι έχει αρχίσει να μαθαίνει και ξένες γλώσσες, αλλά μπερδεύεται γιατί είναι δύο διαιτητές οι ξένοι οι οποίοι θα σφυρίξουν, δεν είμαστε σίγουροι. Και δεν ξέρει να μάθει Αρμένικα, τώρα να μάθει δεν ξέρω και εγώ τι για να αρχίσει να λέει τα δικά του. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Κωστή. Φιλιά, γεια σου, Κλάους. Πάμε, τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, Αντρέ Κωστάκη. Έλα, αγοράκι μου, έλα. Sorry που περίμενε, αλλά. Καλημέρα. Ναι, σ' ακούω. Είσαι ο Χρήστος, ο πρώην και τον Νάσο από τον Εύωσμο. Καλώς το παιδί. Δώσε μου και τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω στην κλήρωση. 7.31. Τέλεια. Σας βάζω παιδιά όλους και για το τρίμερο και για τα εισιτήρια. Έτσι. Δεν είναι εγώ διαχωρισμένες στις κατηγορίες. Πάμε, σε ακούω. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θέλω να πω και εγώ για το μάτσο το προχθεσινό. Εντάξει, δεν με ικανοποίησε η ομάδα γενικά. Εκτός από κάποια διαστήματα. Ναι. Θεωρώ ότι ο Πίσας ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου. Σωστό. Με διαφορά. Σωστό. Έδειξε και άλλη μια φορά ότι αυτός ο παίκτης δεν είναι για να μένει στον πάγκο. Δεν είναι για να φύγει βασικά. Παίκτη. Γιατί φτάσαμε να ξέρεις πάλι πολύ κοντά. Ναι. Έγκλημα. Έγκλημα. Προσοχή παιδιά, αυτός ο παίκτης πρέπει να γεράσει εδώ. Είναι μόνο 30 χρονών. Έχει 3-4 χρόνια καλής μπάλας. Και γουστάρει. Ναι, το ξέρω. Γουστάρει και, ας μείνει, και μένει και στον πάγκο. Βλέπεις μπαίνει και είναι συγκινητικός φίλε. Δίνει τα πάντα. Δίνει τα... Προθέσει και βάλει ένα γκολ και έχει δώσει 2 assist. Τι άλλο να κάνει αυτό. Και όπως λες, έφαγε και το ξύλο της αρκούδας. Το ξύλο. Δηλαδή... Το ξύλο. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Ελπίζω με την Chelsea τουλάχιστον να μην διασυρθούμε. Όχι, ρε, γιατί έχεις τέτοιο φόβο. Ποτέ δεν διασύρθηκα. Σε τέτοια μάτς μην τα φοβάσαι με μεγάλους αντιπάλους. Μην τα φοβάσαι. Σίγουρα δεν πρέπει να παίξουμε ανοιχτά. Δεν είναι ομάδα για να παίξει ανοιχτά. Μάτς. Άλλο αυτό που λες, άλλο αυτό που πεις πριν. Εννοείται. Ναι. Εδώ δεν θέλει να. Δεν θέλει, άιντε, πάμε. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ενώ πιθανόν... αντίθετα με την ΝΑΕΚ, πρέπει άλλο, να άλλο μάτς. Σφυροκοπάμε. Άλλο μάτς. Άλλο μάτς. Ναι, ναι. Έγινε, έτσι. Χριστό. Ναι. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Χαιρετώ. Να σε καλά. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Ξαναλέω, κληρώνουμε. Τριήμερος θερμές. Καταπληκτικό στο Λουτράκια Ριδέα, στο Πόζαρ. Υπέροχο μαγευτικό μέρος. Και βέβαια, τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Λάτσιο. Είναι ΠΑΟΚ Τσέλσι. Έχουν τελειώσει. Αυτά είναι τα τελευταία. Άλλα δεν έχουμε, παιδιά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Πώς μου έχει κολλήσει η Λάτσιο. Θα τη βρω τη Λάτσιο μετά, να ξέρετε. Για να φτάσω στους 16. Κάτι δεν μπορεί. Γρόσα, αλλά Θάνωσα λέει την αλήθεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν γραμμές. 2310-287-888. Για δύο πεντάλεπτα ακόμα, δηλαδή για ένα δεκάλεπτο, μπαίνετε στη διαδικασία. Και του τηλεφωνήματος και της κλήρωσης μέσα από το SMS. Γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526 για τρία μαγικά χαρτάκια ΠΑΟΚ Τσέλσι για τον αγώνα της Πέμπτης. Αύριο θα δώσουμε για ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αύριο, να ξέρετε, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε να φορτσάρετε. Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε. Και για το τριήμερο στους θερμές. FM κενό το μήνυμα στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι, γεια σας. Ναι, γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο, στο μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Ναι, ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γιάννης από Πειραιά, ΠΑΟΚ. Τι κάνει, όχι ρε φίλε, μες στη φωλιά. Έτσι, ζεις έτσι, εκεί, έτσι. Ζεις εκεί αδερφέ, είσαι μόνιμος. Ναι, 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 ναι. Μπράβο, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Έτσι. Θέλει αντοχές. Ναι. Τι λένε για μας, ναι. Τι λένε, είναι, είναι ναι, λίγο ναι. Τσιλί πιπί, εδώ και λίγο. Α, εντάξει, ήταν παλιά οι ίδιοι που λέγανε. Α, εγώ αν δεν ήμουν, ξέρω εγώ, αυτό θα ήμουν να πάω. Και να είστε δυνατοί, πολύ σας θέλουμε δυνατούς. Ωραίος λαός, πολύ καλός ναι, λαός. Ναι. Μέχρι πολύ... και τις μπουγάτσες λέγανε. Όπου... Έτσι, συμπαθητικοί είστε, ο ερωτική πόλη, τσουρέκι. Δεν μου κάνεις αλληλικιούς και μου λέγανε για τις μπουγάτσες, εντάξει. Δεν πειράζει τώρα. Τώρα είμαστε... Τώρα φίλε, μπουγάτσα με ομαδάρα τώρα. Μπουγάτσα με double. Είμαστε οι ίδιοι, ξέρω εκεί που λέγανε οι ίδιοι που λέγανε α, πάω τώρα. Δεν πειράζει. Τώρα λένε ο Ρώσος, εντάξει. Ο Ρώσος, δεν πειράζει. Μακάρι να ήταν όλοι τόσο Ρώσοι. Ναι, τέλος ναι, πάντων, ναι. Σαν αυτόν.
η κατηγορία, γιατί άκουγα μια κουβέντα, έμεινα λίγο έτσι κάπου κοντά και η κατηγορία ήταν ότι είναι Ρώσος. Ναι, ναι, μάλιστα. Που δεν είναι κιόλας, έτσι. Τέλος πάντων. Η κατηγορία, λέω συγγνώμη, ναι. Για, όλη η κατηγορία είναι ότι είναι Ρώσος. Okay. Ναι, ναι. Πάντως, αν το σκορ ήταν 1-1 χτες, φαντάζομαι, οι παίκτες... Wow. Το αστέρα, προπονητής, μπάλες, τα περιστέρια θα μπαίνανε μέσα, ξέρω εγώ, και τώρα ναι. Έτσι ένα γκολ το 92, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα ο υπέροχος Νάτχο, θρύλος ναι, και τέτοια, ναι, ναι, τα γνωστά. Δύο offside, τρία μέτρα το ένα, αδερφέ. Φάνηκε μέχρι ναι, από εδώ, ναι, από, ναι. Από το Ενάνο Τούμπα το είδαμε. Ναι, όπως ναι, είπε και ο ναι. Ρασβάν, μέχρι το Άκα, το πέναλτι. Ναι. Στον και μετά, και μετά δεν ακούω, δεν βλέπω. Ναι, 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 δεν. Μετά, ναι, περίμενε. Στο πρώτο σφύριγμα που θα πάρουμε, στο πρώτο ναι. Σφύριγμα, δεις τι οριμαγδός θα γίνει πάλι. Εντάξει. Ναι. Κατάλαβε πλέον ο κόσμος, βέβαια. Αυτό είναι το σημαντικό και ο πιο ανυποψίαστος. Έχει καταλάβει. Ναι. Για πες τι άλλο θες να μας πεις. Απ' την άλλη, μέσα στο φέρει κουβέντα. Και γιατί να ασχολούμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λένε ένας άνθρωπος είναι κλέφτης. Και λέει. Εμείς γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεδειγμένα είναι κλέφτης και εμείς πρέπει να δίνουμε σημασία αυτό τι λέει. Πολύ σωστό. Απλά... Δηλαδή, εγώ ειλικρινά τώρα δεν είναι υπερβολή. Το τι λένε εδώ κάτω το μαθαίνω από τους ανθρώπους που ακούω Θεσσαλονίκη, ειλικρινά έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανθρώπους που μας πληροφορούν. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, αδερφέ, που μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα κατάμεστο καφενείο και σηκώνεται ένας από μόνος και λέει «Δεν είμαι κλέφτης!» Φίλες, σε ρώτησε κανένας γιατί νιώθεις την ανάγκη να το πεις. Άρα καρφώνεται από μόνος του. Δεν πειράζει. Όχι, θέλω να πω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν τι λένε. Δηλαδή ακούω ανθρώπους που ξέρεις μένουν στη Θεσσαλονίκη, είναι πάω και λένε ξέρω εγώ είπανε κάτω αυτό, είπανε κάτω αυτό και λέω εγώ που είμαι κάτω δεν με ενδιαφέρει τι λένε. Ναι, είναι σωστό. Δυνατόν κάποιος που είναι πάνω να τον ενδιαφέρει τι λένε ξέρω εγώ άνθρωποι οι οποίοι αποδεδειγμένα έτσι έχουν... Έκλεψαν φίλε. Έκλεψαν αυτό, ένα πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Εντάξει, μαγαζόμαστε σε μια διαδικασία τώρα, ας πούμε και εμείς, ενώ πρόκειται για κάτι έτσι χαλαρό, κάτι ωραίο, να βλέπαμε την μπάλα μας και όποιος κερδίσει, εντάξει, ξέρω εγώ ποιος χάσει, τι ωραία πράγματα, έπαιξα, δεν κέρδισα, δεν έπαιξα, κέρδισα. Να μαγαζόμαστε σε μια διαδικασία και εμείς, ξέρω εγώ, να... Δυστυχώς να έτσι. Να τα συναισθήματα, να νευριάζουμε, να ναι. Κάνουμε, να ράνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί, για ποιο λόγο, εντάξει. Αυτός είναι χάσουν... και ο σκοπός σου, να ξέρεις. Αυτό. Να μας εκνευρίζουν, αυτό. Να μας ναι. Διασπάσουν, να μας βγάλουν από την ηρεμία μας. Όλο αυτό. Ναι, όλο δηλαδή, αυτό είναι το... σχέδιο. Μετά τη φάση με τον Όφη, λέω, όχι ρε, εντάξει. Μετά το πενάλι που δεν έδωσε, δηλαδή, λέω, εντάξει, κάτσε ρε. Να φάω τρία από τον Όφη, γιατί άμα ο Όφη παίξει καλύτερα, ας κάτσω να χάσω. Τι πράγματα είναι αυτά. Αλλά όχι να κλείνει τα μάτια σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ναι. Πώς να μπαίξει ένας άνθρωπος. Μα δεν μπορεί αυτό να μην το βλέπεις. Και είναι μπροστά. Δεν είναι στην άλλη άκρη. Δεν είναι στα χανιά ο διαιτητής. Είσαι μπροστά. Δεν θέλεις να το δώσεις. Έχεις πάρει εντολή να με σφάξεις, να με αδικήσεις, να με εκνευρίσεις, να με αποσυντονίσεις. Έχεις πάρει εντολή να μην πάρω νίκη. Αυτό. Τελείωσε. Τώρα παίζουμε με την Τζέλσι. Και εντάξει, και εννοείται το προσωπικά εγώ το καλό μου είναι. Δεν είναι τίποτα. Ολονών, φίλε. Είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δεν είσαι ο μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πρέπει να είναι. Σε αυτούς που κλέψανε. Άς. Από εκεί πέρα όμως, από τη μία, χαλιέμαι γιατί λέω την Πέμπτη, εγώ θα παίξω με την Τζέλση. Φυσικά. Είδες, ακόμα και αυτό δεν μας αφήνουν ναι. Να το χαρούμε όπως θα έπρεπε κανονικά. Ναι, θα έπρεπε να μιλάμε μόνο για ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι. Θα έρθει εδώ ένας από τους κορυφαίους στον κόσμο. Μέσα στην τριάδα τον θεωρώ, τον Αζάρ. Λοιπόν, και δεν μας αφήνουν. Ακόμα και αυτό δηλαδή το έχουν δηλητηριάσει. Τη χαρά της προσμονής για ένα μεγάλο μάτς. Αλλά λέω πρέπει όμως το μυαλό μας δυστυχώς να βρίσκεται σε αυτούς. Δυστυχώς δεν μπορούμε να χαρούμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Τζέλσι και πρέπει να μπαίνουμε σε νοοτροπίες του ξέρω εγώ παλαιότερες και να λέμε αυτό το μάτς που κανονικά όχι δεν έπρεπε να είχαμε αυτή την νοοτροπία αλλά είναι αναγκαίο κακό να έχουμε το μυαλό μας εκεί γιατί εδώ βλέπουμε ότι το δίκαιο πρέπει να νικήσει το άδικο. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν, για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα πρωτάθλημα που θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Είναι το δίκαιο θα νικήσει το άδικο. Δηλαδή εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε λογοτεχνία. Δηλαδή ειλικρινά. Σωστό μιλά. Ποιος Κούντερα και ποιος Μίλαν Κούντερα και ποιος Γιούβε Κούντερα. Ναι, ναι δηλαδή αυτό το πράγμα ας πούμε και... Έγινε αδερφέ. Να είσαι γερός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή φανή για την ΠΑΟΚ μας. Πάντα. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2-3 γραμμές ακόμα γιατί πρέπει να κάνω τις κληρώσεις. Ναι, γεια σας. Ναι. Καλώς το παιδί!
Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Γελάω φίλε με το μήνυμα που έστειλες. Αλήθεια στο λέω, 5 λεπτά γελούσα. Χωρίς προπονητή λέει και πήγαμε λέει στο παγκόσμιο εθνική. Εθνική Ελλάδος, γεια σου Κωστή, καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Η επίσημη αγαπημένη είναι στο παγκόσμιο. Έχει χρόνο να ασχοληθούμε και την άλλη αγαπημένη μας ομάδα στην καρδιά μας τον ΠΑΟΚ, αλλά η εθνική είναι πάνω απ' όλα. Χωρίς προπονητή λοιπόν η εθνική είναι στο παγκόσμιο με την ψυχάρα που λέγεται Βαγγέλης Μαργαρίτης, τον άνθρωπο που στα 36 του κατέκτησε δίκαια τη θέση του 12 και θα είναι στο 12 στο παγκόσμιο. Ναι, φίλε. Δικαίωση. Ερώτηση έχω. Επειδή δεν ξέρω. Είναι αληθινή ερώτηση, δεν είναι ηρωνική ούτε ρητορική. Ο Αντετοκούμπο ο καλός, ο Γιάννης, τον Μπαξ. Θα είναι στο παγκόσμιο ή δεν θα είναι? Αυτός έχει υποσχεθεί ότι θα είναι. Ό,τι και να γίνει θα είναι στο παγκόσμιο. Γιατί ο αδερφός του είδα ότι είναι, έτσι, ο Θανάσης. Ο αδερφός του δεν έχει πρόβλημα, παίζει σε ελληνική ομάδα. Ο άλλος είναι ο σούπερστάρ που δεν τον αφήνει το NBA και έχει τα δικιά του. Μάλιστα. Σε ένα βαθμό. Μακάρι. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είναι και αυτός, έτσι. Ο 90χρονος Γιώργος Βασιλακόπουλος ζει και βασιλεύει. Γι' αυτό λέγεται Βασιλακόπουλος. Στο ελληνικό μπάσκετ, ναι, ναι. Και όχι από Χωρισιάδης. Ναι, ναι. Αυτά. Μάλιστα. Έγινε γεωπόνε μου. Φιλιά πολλά. Γεια σου Γιαννάρα. Ενιαίος ΠΑΟΚ. Ενιαίος. Όταν είδα τον Βιερίνια με τη φανέλα του μπάσκετ να πηγαίνει στο φιλικό, θυμήθηκα την κουβέντα σου για τον ενιαίο ΠΑΟΚ. Σε χαιρετώ. Ελπίζω να γίνει δόγμα, να γίνει πεποίθηση στα μυαλά όλων. Έτσι, όπως το λες. Ζήτω η 45+, ζήτω η 50+, ζήτω το Ευρωμπάσκετ 87. Έτσι. Ζήτω οι γκρίζες τρίχες στο κεφάλι μας. Μη βάφετε τις γκρίζες τρίχες. Μη βάφετε τις γκρίζες τρίχες στο κεφάλι σας. Υπάρχει ιστορία σε κάθε γκρίζα τρίχα. Ιστερόγραφο. Ναι. Αυτός που πέταξε τη φωτοβολίδα έχει βρεθεί. Όχι βέβαια. Πανηγυρίστε λοιπόν εσείς για τις επιτυχίες και τα διπλά του ΠΑΟΚ. Τραγικό φίλε. Τραγικό. Πανηγυρίστε για τα διπλά του ΠΑΟΚ. Δεν θα πάμε ποτέ μπροστά Κωστή. Τα είπαμε φίλε την προηγούμενη εβδομάδα, κάψαμε τα μικρόφωνα. Άμα δεν βρεθεί αυτός, σταματήστε να πανηγυρίζετε για τα διπλά και τις επιτυχίες. Έγινε, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Να σε καλά, ζούμου σου αδερφέ πάντα. Ζούμου σου. Λοιπόν, τελευταία γραμμή, τελευταίος. Ναι! Κλείνεις, είσαι η φίρμα που κλείνει το πρόγραμμα ο Λαϊκός. Ναι! Καλημέρα σας. Είμαι ο Ανδρέας από τον Bronx. Έλα ρε Ανδρέα, έλα εσύ να κλείσεις σήμερα, έλα αγοράκι μου. Ναι, χάρηκα, πρώτα να σου πω, χάρηκα που άκουσα που θα πας στον Όβερο, γι' αυτό σε πήρα. Ναι, βέβαια. Θα πας στους ξενιτεμένους που άκουσες. Θα πάω, αδέρφια μου, ο Τσίκος εκεί και οι υπόλοιποι. Θα πάω και μεγάλη χαρά. Συγχαρητήρια να πας γιατί δικαί μου πολύ καλή Χρυσή Αμερική, αλλά ξενιτιά βαριά. Βαριά χωρίς τον Πάο. Επειδή έκανα έξω 10 χρόνια. Ξέρω τι είναι. Εκεί μεγάλωσα. Ήρθα εδώ 12 χρονών. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρω πώς είναι. Συγχαρητήρια να πας να τους δώσεις αέρα. Αυτή, κοίταξε, δεν θα δώσω. Θα μου δώσουν κιόλας αυτή αέρα, φίλε. Πας αυτά είναι, πας παίρνεις δύναμη. Μόλις θα αρχίσουν να κλαίνε. Άστο, μαζί κλαίγαμε την άλλη φορά. Διαβάζω το ΠΑΟΚ είσαι γιατί. Εγώ σε ακούω και κλαίω. Εγώ ακούω εσένα τον κύριο Συρίγο και κλαίω κάθε βράδυ. Τόσο χάλια είμαστε δηλαδή, για κλάματα, ε. Ναι. Εγώ κλαίω τη χαρά μου. Έλα. Έλα, Ανδρέα μου, έλα. Άσε με εμένα να κάνω χαδά. Αυτός ο Βραζιλιάνος, σ' άρεσε που έβαλε τον κολεκτέρ. Πώς δεν θα μου αρέσει. Ο Ζαμπά. Ναι, μα πες και κάτι, ρε φιλαράκο. Είπα, δεν άκουσα την αρχή. Δεν άκουσα την αρχή. Είπα. Μπήκες με το business bar. Βέβαια, είπα για τον κολ. Εκρηκτικός ο Βραζιλιάνος. Το σουτ που κάνει από εκεί δείχνει καταρχήν ότι πιστεύει στα πόδια του. Έχει θράσος που σουτάρει από εκεί. Αυτό θέλω να ακούω. Ναι. Εντάξει, χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έγινε. Φιλιά. Να είσαι γερός. Γεια σου, Ανδρέα μου. Να είσαι καλά. Λέει ο Τριαντάφυλλος Κουτσουρίδης. Καλημέρα από Ρουμανία, Κωστή. Να είσαι ο μοναδικός Έλληνας και να μην έχω έναν Αθηναίο εδώ να τον κράζω. Ξενέρα τελείωτη. Στο πέναλτι του τερματά του Ζαμπά, φίλε, απλά προσπάθησα να το βγάλω έξω την περιοχή ο τερματάς που δεν βρήκε την μπάλα. Έτσι, καν. Αυτό είναι όπως το λες. Γεια σου, Δημήτρη Παξιμαδά. Πάμε να κάνουμε τις κληρώσεις. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, πρέπει να την κάνω. Ζαν να μαντού την κανά. Αναστασία! Σήμερα έγραψες, έτσι, με συμμετοχή μες στην εκπομπή. Αναστασία μπήκε και είπε το πρωί δεν μπορώ. Αν δεν ακούσω, σας αρώ με γιώτα γρήβα, με καψάλι, με διάφορα άλλα. Πλέον έχεις αφομοιωθεί πλήρως. Θα ζητήσουμε να μην έρθει κιόλας ο Κιώσης. Απ' την άδεια. Λοιπόν, κοριτσάρα μου, θέλω να μου πεις τρία νούμερα από το ένα. Κάτσε να δω τι γίνεται εκεί στο μπιμπλίκι, να τα βάλω όλα μέσα. Περίμενε. Από το 1 μέχρι το 70, όχι μέχρι το 84 θέλω. 37, ναι.
μέχρι το 84. 63. Ακόμα ένα. Α, όχι, περίμενε. Θέλω ένα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Μέχρι το 10 για τα απερευτόνα τα τηλέφωνα. Το 3. Και ένα ακόμα να δώσω στους θερμές. Από το μέχρι το 84. 81. Τέλεια. Πάσε το Δημάκη να παίξει. Έτσι. Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις. Λοιπόν, Τζότζου Αλεξάνδρα σε 062 είναι η μία τυχερή. Λοιπόν, πάω εδώ να δω. Ο επόμενος τυχερός, γυναίκα πάλι, Μιλωνά Αναστασία σε 384. Εσείς κερδίζετε μέσα από τον Μπλιμπλίκι. Πάω να δώσω και από τις γραμμές. Ο Δημήτρης σε 287 κερδίζει το εισιτήριο. Εσείς οι τρεις, πάω να δώσω τις θερμές. Λοιπόν, Φόφη Ορφανίδου, θερμές. Καλημέρα, Κωστή. Δώσε και σώσε για να χαλαρώσουν τα ταλαιπωρημένα μας κορμιά. Πάμε δυνατά με σοφία, αγάπη, πίστη και ελπίδα για τα λουτρά. Μπορείς να τη βγάλεις αέρα, Μαριλής. Φόφη Ορφανίδου, 6907 σε 160. Έτσι να χαρούμε μαζί, παρέα. Τα εισιτήρια τα έδωσα. Τελειώσαμε. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έτσι είναι. Απλά τα πράγματα. Ξεκάθαρα. Τώρα, να δούμε. Κάποιοι είναι στη δουλειά, δεν μπορούν να σηκώσουν. Κάποιοι το στέλνουν και φεύγουν, δεν περιμένουμε μέχρι τέλος. Έρχεται η Τρόικα. Ασλαμάς Τσαλτίδης Παπαδόπουλας. Φοβερό τριό. Φόφη Ορφανίδου. 6907 σε 160. Την έχουμε. Έλα ρε Δημάκη παραπονιάρι. Δεν μου κάνει, ζω μου σου λέμε και κάθε πίτρα καίμε. Η παρέα μας μεγαλώνει διαρκώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για όλο, για όλο, όλο αυτό. Μη λέμε τώρα λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε εσείς. Που είστε μαζί μας, που είστε πιστοί, που είστε κοντά μας και στις εύκολες μέρες και στις δύσκολες. Που είστε εδώ, εδώ. Βρήκαμε. Ε, προώθηση. Προώθηση. Δεν πειράζει. Φόφη Ορφανίδου σε 160 κερδίζει το τρίμερο. Φεύγω. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.